κουτά. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει της κακομοίρας. Με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταδάπακα στο τάξον, την κυρία Λίλα Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Δραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμά στο 54045. Με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρι μας εκπομπή σχολιάζετε τα όσα θα συζητάμε κατά τη διάρκεια της μέρας εκπομπής με τον Κωστή. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε πιτζάμας all day στη δουλειά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ανακάλυψε και εσύ μαζί μας την απόλυτη άνεση, ποιότητα και στήλη με πιτζάμες και εσώρουχα από τη νέα συλλογή της Μινέρβα, τη γνωστή ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βρες επιλογές για όλη την οικογένεια στα φυσικά καταστήματα Μινέρβα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης ή επισκέψου το e-shop minerva.gr. Μην ξεχνάς ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου έχεις έκπτωση 40% στο δεύτερο προϊόν. Ακολούθησε τη Μινέρβα σε social media και στο minervaunderwear.gr. Τι κάνεις Κωστή? Μια χαρά, ωραία. Ωραιότερος χειμώνας. Ωραίος. 15 βαθμοί Κελσίου Δεκέμβριο, δεν καίνε τα αέρια, δεν καίνε τα πετρέλαια. Θα άντε να κάνει και κάνα δύο μήνες λίγο, να τσούξουν λίγο τα αυτά. Τώρα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή καταναλωτική. Εντάξει, ωραία, καλά, σε φόρμα είμαι. Ρεπό σήμερα από γυμναστικές, γιατί μου κάνει μια φίλη μου, μια καλό μασάζ και μου λέει μην πας την άλλη μέρα, γιατί θα είσαι καταπονημένος. Δεν σε καταλαβαίνω. Μου δώσε ρεπό. Τη μία πα σε φίλη, την άλλη πα σε φίλη. Την άλλη πας στο... Δεν υπάρχει ένα... Υπάρχουν διαφορετικά μασάζ, δεν ξέρω γι' αυτό. Γιατί έχει ερωτικό μασάζ. Έχει, ναι, μασάζ το οποίο του κάνει η Ρόξη που είναι η φίλη μου που σε καταπραίνει. Σε βάζει βελόνες, σε τρίβει... Να κάνεις και βελονισμό. Ναι. Μετά είναι το μασάζ, το ανάταξη που κάνεις σπονδύλων. Ανάταξη. Ναι. Σε τραβάει, σε κάνει, σε ράζει, σε χτυπάει στην κύλη. Έχει διάφορα. Έχει, δεν είναι ένας δρόμος. Δεν είπα εγώ, επειδή δεν ξέρω. Δεν αυτό... ξέρεις γιατί δεν γυμνάζεσαι, δεν έχεις καταπώνηση. Πώς, κάματο. Δεν υπάρχει εικόνα, πούμε, μη εντάξει, καταπονημένο κορμί. Άλλο περισσότερο και άλλο. Τι το καταπονίσει το κορμί σου, δηλαδή. Τι μπαίνει η μπουκάλα και γεμίζει ο σάκος με το στομάχι, να πούμε. Όχι, ρε φίλε. Τι καταπώνηση. Κάθε αργά. Κάνει μια βαριά δουλειά, να πούμε. Πα, ασκείσαι. Κουβαλά τίποτα σε κάνα κρεοπολείο, σε κάνα μανάβικο. Είσαι σε κάνα, όχι, ξέρω εγώ, σε κάνα λιμάνι και κουβαλά τσιμέντα και τέτοια. Σε καμία τεχνική εταιρεία που σε βάλανε να κάνεις, ξέρω εγώ, το μαλά να πετάς το... Θα σου πω, έχεις δίκιο στο... Αυτό σε λέω. Δεν λέω ότι δεν κάνεις δουλειά, ρε, από το σώμα... Όχι, αγόρι μου, καλό. Το σώμα δεν το καταπονείς. Άλλο θα σου πω. Το σκοτώσει. Ο καταπονισμός του ανθρώπινου οργανισμού γίνεται από πολλούς παράγοντες. Ψυχικός, σωματικός. Ακριβώς. Πρόσεχε τώρα κάτι το οποίο πολλοί το αμελούν, το έχεις δει. Ποιο είναι? Προχτές έκανες καλαμπούρι σε έναν συνάδελφο. Καλαμπούρι. Καλαμπούρι, τον πήρασε, παιδί. Ποιον, ρε? Τον Μάνο του Χατζάκη. Τι τον είπε? Γιατί φόρουσε εκείνο τα έδρα στα χέρια του. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό? Παίζει box και βάζει. Όχι. Τι? Ενώ είναι άνθρωπος σαν και θέλω να που γυμνάζεται καθημερινά, προσέχει τον εαυτό του. Από το να ασχολείται πολλές ώρες με τον υπολογιστή. Έπαθε τα καρτιά. Παθαίνει τενοντίτητα. Ναι. Μετά. Βέβαια. Στο γραφείο παθαίνει τενοντίτητα, βέβαια. Όχι, σου λέω κάτι, ναι, δηλαδή. Ναι, και θέλουν θεραπεία οι άνθρωποι. Καρπιέ, σωλήνα και τέτοια. Και έχει και ταλαιπωρία μεγάλη. Βέβαια, είναι και άσχημο πόνο κάτι. Μετά. Βέβαια. Έχει ενοχλητικό πόνο. Μετά. Ναι. Κάτι το οποίο πολλοί το αμελούν. Τώρα, ναι, δεν κάνουν μαθήματα. Και μένα μου τα πάνε γιατροί, φυσιοθεραπευτές. Όταν κάθεσαι έναν υπολογιστή και δεν τα γράψει. Εμείς που καθόμαστε και αφιερώνουμε ώρες προς έναν υπολογιστή. Ώρες αφιερώνεις. Φυσικά.
Σιγάρε, τον Πάπυρο Λαλούς, Μπριτάνια γράφει. Τι ώρες κάνει. Φίλε, δεν λέω τι γράφω. Τι γράφει, μια στήλη γράφει 80 λέξεις. Πάνε 150, 200, 500. 150. Τι γράφει. Δύο φορές την εβδομάδα γράφω 500 λέξεις μόνο για, τη σιγά, για το στοίχημα. Άλλο θέλω. Σιγά, μη. Σε το έχει επίδομα άλλο επάνω. Δεν ζήτησα άλλο πράγμα. Πάρτο, για. Η στάση που πρέπει να έχεις απέναντι στον υπολογιστή είναι συγκεκριμένη. Πρέπει καταρχήν το στήθος σου να είναι στο ύψος του υπολογιστή. Δεν πρέπει να είναι πιο πάνω. Γιατί αλλιώς καμπουριάζει. Έλα βρε με 500 λέξεις δύο φορές την εβδομάδα που θες και το στήθος απάνω. Πάνε στα θέματα. Ρε φίλε, ό,τι και να κάνει. Τελείωνε, βρε. Ο κόσμος διαβάζει βιβλία. Τι να κάνει ο κόσμος. Πιστεύεις ότι ο κόσμος διαβάζει. Οι γυναίκες διαβάζουν βιβλία. Γενικότερα. Οι ναι, διαβάζουν. Οι περισσότεροι είναι. Στα τρένα που γύριζα, στα πούλμαν. Ναι, βρε, λεβέ. Άμα δεις γυναίκα. Ξέρω εγώ 50 χρονών, 45 και νέες κοπέλες θα διαβάζει ένα βιβλίο. Εγώ ξέρω κάποιον άνθρωπο. Εγώ ξέρω κάποιον άνθρωπο που διαβάζει ακόμα εφημερίδες. Δηλαδή τι να κάνουμε. Διαβάζουν βιβλία οι άνθρωποι, αμόρφωτε. Διαβάζουν. Κουτουλούφε. Δεν διαβάζουν όπως διαβάζανε. Διαβάζουν, οι γυναίκες διαβάζουν. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Είναι πολλοί. Εγώ δεν είδα σε κανένα τρένο, κανένα μάντρα χαλέα να διαβάζει κανένα βιβλίο. Γυναίκα εγώ, γι' αυτό θέλω να σε πω. Γιατί με τη νέα τάξη πραγμάτων και με το κινητό και με τους υπολογιστές. Οι περισσότεροι ασχολούνται. Πάνε στα θέματα, ρε, άστο το παραμύθι. Εντάξει, τελείωσε. Σου λέω και η στάση αυτή. Κάνει ρε, μα δάλισε, μα τάπηξε. Εσύ, άιτε, τελείωσε. Εντάξει, τι να συζητάμε. Καταρχήν δεν ξέρω πόσο αστεία είναι η πρώτη είδηση ή πόσο σοβαρή. Τι είναι αυτό. Ότι κατέθεσε μήνυση ο κύριο Μπέο. Σε ποιον. Στον διαιτή του αγώνα ΠΑΟΚ Βόλος. Ναι. Γιατί θεωρεί ότι έγινε για παράνομο. Τι θα το κάνει τώρα. Τον αδίκησε το Βόλο, ωραία. Τι θα το κάνει τώρα ο δικαστής, θα πάρει το διαιτητή και θα το βάλει φυλακή 20 μέρες γιατί δεν μέτρησε τον γκολ. Τι μήνυση τον έκανε, για διαφυγόντα κέρδη. Θεωρεί ότι θεωρεί. Αυτό έγινε για παράνομο στοιχηματισμό. Τι θεωρεί. Βάλε με διαιτητή εμένα, δικηγόρο του διαιτητή, θα τον τραβήξω μια αγωγή, τον οποίο 1.000.000 ευρώ, του πάρω και το Δήμο και την κοινότητα. Πώς το λες αυτό. Άλλο να πεις είμαι κακός διαιτητής, ήθελα να ευνοήσω τον ΠΑΟΚ και τα. Και άλλο να πεις ότι αυτό που λέει ο Μπέος, τι κάνει μάθημα ο Μπέος τώρα στα στοιχήματα, τι κάνει μάθημα. Εγώ αν ήμουν διαιτητής, δεν έχω κάνει μήνυση σε άνθρωπο ποτέ. 1.000.000 ευρώ αγωγή, γιατί θίγεις την προσωπικότητά μου, την τιμιότητά μου. Άλλο να πεις, είσαι κακός διαιτητής, θες να βοηθήσεις τον ΠΑΟΚ. Μέσφαξες, δεν με γουστάρεις. Θες το μεγάλο να πάει στο τελικό και με μισείς. Αυτό, τι ούτε αυτό, τι με μισείς. Είσαι κακός διαιτητής. Μπορεί να πει στημένο 1.200. Δεν μπορεί να το πει ότι παράνομα στοιχημάτισε. Δηλαδή τι. Έπαιξε ένα 0 το σκόρ ο διαιτητή. Τι έκανε ο διαιτητή. Κάτσε λίγο ρε. Τι έπαιξε ένα 40 τον πάω ότι θα κερδίσει και του χάλασε το ένα 40. Κάτι άκουσα. Τι μα λε τώρα. Για άσο ημίχρονο άσο τελικό. Ποιο είναι λέει. Ότι το ποντάρα να λέει άσο ημίχρονο άσο. Ποιο το ποντάρι. Πού να ξέρω. Ωραία. Του λέω εγώ λοιπόν, του κάνω μια μήνυση. Απέδειξε. Δείξε εσύ απέδειξε ότι εγώ το έχω στήσει το μάτι. Όχι. Απέδειξε ότι. Τι είναι αυτά, ρε, θα κάνει ο Μπέος. Ρε, ο Θωμαίδης τόσα χρόνια βγάζει και κανείς δεν την πληρώνει. Ρε, τι μήνυση. Το οξύμορο. Για εντυπωσιασμό το κάνει. Άλλο. Άστε. Άλλο σου. Άστε. Το οξύμορο ποιο είναι. Ναι. Ο Μπέος κατηγορήθηκε και αδίκως φυλακίστηκε για το Κοριόπολης. Αδίκως. Αφού αθώθηκε μαζί. Τι θα πει αδίκως, ποιο το κρίνει αυτό. Η δικαιοσύνη το έκανε, αφού το αναθώσει. Και ποιος, εγώ δεν την πιστεύω τη δικαιοσύνη. Εγώ μπορώ να πιστεύω 1.000 που δεν μπορώ να τα πω. Ωραία, εσύ πες ότι είναι ένοχος. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που τον αθώ. Δεν λέω εγώ αυτό το πράγμα, ρε κόκκινε. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ πάω να κλέψω την εφορία στις Σέρες, να πάρω ένα βουλευτή που βγαίνει εκεί πρώτος και να με σβήσει το, την ποινή. Πάει να πει ότι δεν την έκλεψα την εφορία. Φυσικά και όχι. Άσε τώρα τι γίνεται και με το τι κάνετε. Τι θέλεις να μου πεις για τον Μπέο. Ότι τι. Ο κόσμος. Ναι. Πιστεύει ότι ξέρει από στοίχημα, ότι παίζει στοίχημα και πάει λέγοντας. Όταν ακούει ότι αυτός ο άνθρωπος, τότε πιστεύει ο κόσμος. Ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει μήνυση τον Ευαγγέλου. Καλά δεν κατάλαβες τι έχει γίνει. Γέλιο. Ρε δεν κατάλαβες τι έχει γίνει. Τα έχει βρει ο Μπέος με το Μαρινάκι. Ωραία. Αν έχει κάποιο φίλο Μαρινάκι στην Ευαγγέλου. Περίμενε ρε. Περίμενε. Ποιο Μελισσάνη. Ο Μελισσάνης με το Μαρινάκι φίλοι. Ο Μπέος τα έχει βρει και με το Μαρινάκι. Ο Μπέος τα έχει βρει με το Μαρινάκι. Με τον Πάοκ πάντα φίλος ήταν. Ωραία. Και βγαίνει και λέει αυτό το πράγμα. Για εντυπωσιασμό. Αδικήθηκε ο Βόλος εχθές. 100% το γκολ μετράει. Είναι κανονικό γκολ και τα λοιπά. Έβλα αυτό τώρα, πέρα από αυτό. Τώρα τι να λέμε. Να είμαστε αργιανοί Ολυμπιακοί να πούμε να φωνάζουμε ή να είμαστε παοξίδες και να πούμε τι. Εγώ θα σου πω, σαν ουδέτερος, τι βλέπω. Είναι ένα συνδυασμό δύο
σοβαρών γεγονότων. Ένα το μάτσο το χθεσινό του ΠΑΟΚ και ένα το ότι έγινε στην Αθήνα με το επεισόδιο. Μετά θα το πω. Όχι, όχι, όχι. Τα συνδέω τα δύο γεγονότα. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης πήρε ένα μήνυμα και δίνει και ένα μήνυμα. Έγινε μια ανταλλαγή μηνυμάτων. Μεταφορικά το λέω. Δηλαδή, πήρε ένα μήνυμα ο Μαρινάκης εδώ και τρεις μήνες ότι είναι μόνος του. Έχει συμμαχίσει οι υπόλοιποι εναντίον μιας δεν θα μπορούσε καθένας μόνος του. Δηλαδή, μόνος του ΠΑΟΚ, μόνος του ΙΑΕ ή μόνος του Παναθηναϊκός, τον Άρη τον βγάζω απ' έξω. Δεν μπορούσε να δίνει. Δηλαδή, ρε παιδί, τον Ολυμπιακό. Είναι ένας, ξέρω εγώ, ξέρει μπιγμακία, είναι μπράβος. Και σωματικά είναι η διάπλαση. Κάνε αυτό το κτίριο. Περίμενε, ας τις περιγραφές. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ας τις περιγραφές. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι και σωματικά. Φαίνεται, αλλά ξέρει και τέχνη. Αυτό θα πάω εγώ μόνος μου, ας πούμε. Δεν πάω να το τα φέρω βόλτα. Με τίποτα. Και τέχνη θα με κερδίσει και δύναμη θα με κερδίσει. Δεν υπερτερώ σε κάτι. Ωραία. Αν πας εσύ, το ίδιο πράγμα. Αν πάει, ξέρω εγώ, ο Γκουλιανός, το ίδιο πράγμα. Αν πάμε και οι τρεις μαζί. Έχουμε ελπίδες. Μπορούμε να το τη φέρουμε. Σου κάτσει ένας από πίσω, δύο, τον την κάτσει μπροστά κτλ. Έτσι λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δημιουργήσαν ένα κύκλο εναντίον του χοντρού. Γκουτ μέχρι εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Το σφύριγμα το χθεσινό. Καλά, ο ΠΑΟΚ θα περνούσε ούτως ή άλλως και έναν άλλη. Λογικά έκανε κακό παιχνίδι, κουρασμένη ομάδα γιατί έκανε ένταση μεγάλη ο ΠΑΟΚ. Λογικά εκεί κάτω και ένα-ένα να ήταν. Λογικά λέω πάλι. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει, θα το έπαιρνε. Δεν διαφωνεί κανείς. Θα το έπαιρνε. Είναι ένα μήνυμα στο Μαρινάκι αυτό το σφύριγμα. Επίσης. Ότι αλλάξαν τα κόζια. Ναι, σου λέει, κοίταξε να δεις, φώναζε εσύ, εμείς εδώ. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος θα πάρουμε. Η ΑΕΚ θα πάρει εδώ. Μπορεί να τα μοιράσουμε τα έργα. Είσαι απ' έξω. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα, δεν παίρνεις κύπελο, δεν παίρνεις τίποτα. Του λένε. Με τον τρόπο τους. Οι μεγάλες ομάδες λένε το. Με αυτό το σφύριγμα και τα λοιπά. Είναι ένα μήνυμα και αυτό στον Πειραιά. Αυτό το μήνυμα. Τι γίνεται τώρα. Αυτό που έγινε τώρα στην Αθήνα είναι η ρεβάνς των επεισοδίων του Βόλου. Των οπαδών του Ολυμπιακού απέναντι στους αστυνομικούς. Άρα δημιουργείται βεντέτα. Δημιουργείται αυτή τη στιγμή βεντέτα. Ένας διαιτητής που βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Αύριο θα σφυρίξει την ΑΕΚ και θα πάρει τα ψίχουλα, λέμε ο Παναθηναϊκός. Και ο Άρης που είχε μια κακή διαιτησία 10 χρόνια, παίρνει το 50-50 φέτος. Ο Άρης δεν έχει αυτό. Το πιο κάτι. Ναι. Είναι το μήνυμα που στέλνει στο Μαρινάκι. Το ποδόσφαιρο, η ΚΕΔ, οι ομάδες, ο κόσμος. Φαίνεται οι βουλευτές κάτω στην Αθήνα, από ό,τι μαθαίνω, και έτσι κατέβω πάλι Τετάρτη κάτω, μου τα λένε. Στο κάλεσμα του κυρίου Μαρινάκη απέναντι στην πολιτεία, πώς τότε ο ΠΑΟΚ πισώ, πώς τότε ο ΠΑΟΚ που ζητούσε τότε με την Ξάνθη τους βουλευτές Θεσσαλονίκης που δεν βγαίνανε να πάρουν θέση. Γιατί δεν βγαίνανε τότε οι δικοί μας εδώ? Γιατί είχε δώσει εντολή ο Μητσοτάκης, άμα βγείτε θα σας πάρω το κεφάλι. Μαθαίνω από Αθήνα ότι κάτι περίπου ανάλογο δεν σου κάνει εντύπωση ή τους ακροατές μας? Το γεγονός ότι ενώ κάνει έκκληση στην πολιτεία Πολάκης θεσμικά Ολυμπιακός, απ' την άλλη μεριά δεν βλέπουμε ανταπόκριση, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι εκλεγμένοι στον Πειραιά και στην Αθήνα. Ναι. Αυτό δεν σας κάνει μια εντύπωση γενικά? Ας τα γκολ που μπήκαν, ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε, τα πούμε αργότερα, χθες. Σκανδαλώδος. Αλλά είναι άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Η μία αντίδραση. Κάπου το Ματούβα άλλος έγινε στο τρίκ και φώνας. Άρα λοιπόν εδώ έχει πέσει σύρμα ότι ο άλλος τον έχουν στην άκρια. Και ο άλλος δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του ή τα καράβια του. Εκπροσωπεί και τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό τους έλεγα εγώ τους Ολυμπιακούς που με βρίζανε, αλλά έχουμε συνηθισμένους να με βρίζουν οι φίλοι των ομάδων, ότι σιγά σιγά ο κύριος Μαρινάκης δείχνει αδύναμος. Η ανακοίνωση που βγάζει κάθε εβδομάδα μια ανακοίνωση, δηλώνει αδυναμία. Αδυναμία επιβολής εξουσίας. Η ανακοίνωση δηλώνει ότι είμαι έξω από τα γεγονότα, είμαι έξω από τα πράγματα. Το ότι καλεί τους βουλευτές και τους υπουργούς
και αφήνει κανένα εδώ που δεν το στήριξε ένα. Αλλά οι κάτω στην Αθήνα δεν αντιδράν να βγει στη Βουλή να πει κάποιο κάτι για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τους Ολυμπιακούς. Περισσότερο από τον γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα δημοσιογραφάκια κάτω στην Αθήνα, δημοσιογραφάκια όπως το λέω, ελάχιστα κοινά πολλαπλάσια της δημοσιογραφίας, θα πρέπει να δουν το έργο βαθύτερα από ό,τι μπορούν να δουν ένα γκολ που δεν μέτρησε του Βόλου. Και να πάνε στο κομμάτι διαιτησίας. Μα ο Ολυμπιακός βάλεται από 200 μεριές. Η διαιτησία είναι ένα κομμάτι. Και τελειώνω. Το επεισόδιο του 31χρονου αστυνομικού καταρχήν δεν πουλάει. Λάθος. Άσε με να μιλήσω. Η μάνα ενός χτυπημένου ή νεκρού αστυνομικού δεν βγαίνει ποτέ σε κανένα κανάλι. Δεν έχω δει εγώ καμία μάνα ποτέ στα κανάλια αστυνομικού να βγει να κλάψει το παιδί και να πάρει την κοινή γνώμη μαζί της. Ποτέ. Έχουν χαθεί πολλοί αστυνομικοί σε μάχες. Παρά τα αυτά βλέπω τα παιδιά που χάθηκαν με τα αεροπλάνα που σβήναν τις πυρκαγιές. Ναι. Τότε πηγαίναν τα κανάλια στις μάνες, στα χωριά. Σε κανένα χωριό και σε καμία μάνα δεν πήγε κανένα κανάλι να δείξει τον οδυρμό της μάνας του αστυνομικού που χάθηκε και ενταφιάστηκε με τη στολή του. Καμία. Σημαίνει ότι ο λαός στην Ελλάδα και γενικότερα δεν πουλάει ο κακός αστυνομικός που έπαθε κάτι. Αν είτε κάποιος κομμουνιστής, κάποιος Ρωμά ή κάποιος αλλοδαπός χτυπημένος από αστυνομικό, σήμερα θα είχαμε μεγάλες ακροματικότητες. Η δυστυχία μας είναι ότι η ακροματικότητα δεν γίνεται με. Σε αυτό διαφωνώ. Με συγχωρείς, μην διαφωνείς. Κοινικότατα μιλάω. Δεν πάω να διαφωνείς. Δεν πουλάει. Και έρχεται εδώ ο Ολυμπιακός να πάρει θέση για το γεγονός του τραυματισμένου αστυνομικού. Δεν βγήκε καμία ανακοίνωση. Όπως δεν θα βγαίνε και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και από τον Παναθηναϊκό, δεν θα βγαίνε καμία ανακοίνωση. Γι' αυτό δεν θα φτιάξετε ποδόσφαιρο και κοινωνία στην Ελλάδα εσείς. Που ζηλεύετε την Αγγλία, την Γερμανία κτλ. Άρα λοιπόν το κομμάτι του τραυματία αστυνομικού 31 ετών με τους χούλιγκαν του Ολυμπιακού είναι η ρεβάνς του και η συνέχεια των επεισοδίων που γίνανε στο Βόλο. Συμφωνώ. Τελειώσαμε? Όχι. Παρακάτω. Εδώ τώρα μιλάμε. Τι μιλάμε? Ότι έχει γίνει κάτι εξωφρενικό. Τι εξωφρενικό? Εξωφρενικό. Τι είναι? Ότι κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει ένα αστυνομικό. Όχι, ενδιαφέρει. Η κοινωνία. Η κοινωνία ενδιαφέρει τον αστυνομικό. Εγώ μίλησα με ανθρώπους οι οποίοι είναι και αριστεροί. Εντάξει, μπορεί, κρίμα, είναι άνθρωπος και αυτός. Δεν βαριέσαι. Αυτό άκουσα. Αν το έκανε από την άλλη μεριά, θα έλεγα. Τα φωνάζα. Ο αστυνομικός δεν πουλάει φουγκαράς νεκρός. Ούτε τραυματίες πουλάει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα εσύ αν καταλαβαίνεις κάτι άλλο 50 τόσα χρόνια σε αυτή τη γη που είσαι κάτοικος, είναι άλλο πράγμα. Ο καθένας τα αντιλαμβάνει τα πράγματα με διαφορετικό μα. Παρακαλώ, γιατί διαφωνείς? Γίνεται ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Το Βόλι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ. Ναι. Δεν έχει οπαδούς και των δύο ομάδων. Έχει όμως εχθρούς αστυνομικούς απέναντι. Ένα. Ναι. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της αστυνομία, ναι, βγαίνουν 150 άτομα, ναι, και τους πετάνε μολότοφ, πέτρας και πετάνε και. Αυτό το είναι... λάθος της αστυνομικής διεύθυνσης είναι ότι έστειλε εκεί αστυνομικούς. Θα έπρεπε να συνεννοηθούν. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Πήγε αποστολή του Παναθηναϊκού. Ας πήγαινε με μπράβο. Τι μπράβο, πρέπει να την προστατεύσει. Πρέπει. Ότι θερμικά είναι υποχρεωμένη. Δεν μπορεί να πεις δεν έπρεπε να στείλει. Έπρεπε να ψηλασμένο το Υπουργείο Τάξης, ότι θα γίνει μανούρα μετά από αυτό. Άκου να δεις. Από το η καλύτερη δουλειά που μπορεί σήμερα να έχει σε μια επιχείρηση είναι να έχει κάποιον που να αντιλαμβάνεται, το να κίνδυνο. Μυρίζεται τον κίνδυνο και την κοινωνία. Αν έχει ένα τέτοιο να, άμα έχει ένα τέτοιο να, μπορεί άνετα. Τι θέλετε, ρε. Τι ήρθατε εδώ. Σε τι απαιτείτε, έχει άλλου ωραίου άντρε. Πάντε στον μπάγκο. Γουστάρουνε εμά, δω. Πήγε. Χορταίνει το μάτι σου. Η άλλη τι ήρθε, η All Bright από πάνω. Η Μαρτίνο Μπράιντ. Η All Bright από πάνω. Λοιπόν, τι είχα πει και με διέκοψαν, ότι. Ότι όταν έχει δουλειά κάποιον ο οποίο μυρίζει τον κίνδυνο. Η μεγαλύτερη ιστορία. Είτε σε σωματείο είσαι, είτε σε ραδιόφωνο είσαι, είτε σε τηλεόραση είσαι, σε επιχείρηση είσαι κτλ. Να δει τι θέλει η αγορά. Πού κινείται. Πού πρέπει να προστατευτούμε. Πότε θα βγει το ΕΣΔΟΕ. Μάθε. Τι θα γίνει.
οι μπάτσοι πότε βγαίνουν. Το βράδυ εγώ βλέπω, ας πούμε, στη Τσιμισκή δεν έχει αμάξια παρκάρης μέρα. Δεν θα πάω σαν το βράκα να παρκάρω. Άρα, για να βρέγει. Άρα γράφουνε, γιατί να βρω εγώ εύκολα πάρκι. Στο κακό θα πάει το νου μου. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα περισσότερα. Κακομοίρα γίνεται εδώ στο 95,5 FM και είμαστε παρέα με τον Κιδαρά. Γενικά γίνεται έτσι κακομοίρα. Ναι, και... θα το εξηγήσω σε λίγο. Ναι. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρ γωνία. Φέρτε μας τηλόπου να γράφει αν έχετε την καλοσύνη. Τα καλαγόρες και άστιλο ρεκό. Αυτό είναι για το δουλειά. Τρεις μήνες, αυτό το στυλό, θα θυμάμαι εγώ φαβορίτες, το κόκοτα είχα αυτό το στυλό. Κάνει, τελείωσε το. Το μελάνι τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τον Κλάρα Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρ γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, πάτε εκεί, λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά Immobilizer. Πώς φωνούμε? Πάμε παρακάτω. Κόκκινα κανείς δεν κλαίει τον αστυνομικό, να το πούμε κι αλλιώς. Ο οπαδός του Ολυμπιακού θα πρέπει να αθωωθεί. Δεν σημάδεψε τον αστυνομικό, έγινε εκπεριζοκρότηση φωτοβολίδας. Να καλή ώρα, όπως έγινε και με τον Κορκονέα. Επειδή το λες εσύ, θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Καλησπέρα, ρώτησε λίγο τώρα, πότε ακριβώς πέθανε ο αστυνομικός στον δρόμο? Είναι ίσως από τα επαγγέλματα με το μικρότερο ποσοστό θνητότητας, λέει ο φίλος. Ναι, τις φορές, ρε παιδί μου, που πέθανε αστυνομικός ή τραυματίζει και τον μπλακώσανε, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή, όλους που τους δέρναν οι αστυνομικοί πεθάνανε. Θα τα διάβασω ένα-ένα. Ναι, όλα. Ναι, γεια σου, Γρηγόρη, λέει ο δικηγόρος από τη Νέα Σμύρνη. Όταν θύμα επίθεσης από πολίτη είναι αστυνομικός, θα αρμόζονται αμέσως συντόμοι και κινείται πυροδοδός σύστομος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος, απαιτώντας την παραδειγματική τιμωρία του θήτη. Όταν θύμα της επίθεσης από αστυνομικό είναι πολίτης, τότε πέφτουν όλοι να αιτιολογήσουν την επίθεση και να ρίξουν τις ευθύνες στο θύμα. Το ερώτημα είναι, θέλουμε οι νόμοι να ισχύουν για όλους ή να ισχύουν μόνο για αυτούς που δεν φορούν στολή ή για όσους δεν έχουν. Ρε, ή για όσους φορολογική του δουλειά είναι κάτω από 40. Φτάνει με τον κομμουνιστή, τον δικηγόρο, τον τεμπέλη από τη Νέα Σμύρνη. Τι είναι τεμπέλη? Τεμπελχανάς είναι. Τι είναι? Περαστικά στον αστυνομικό και κανένας άνθρωπος να μην βρεθεί στη θέση του. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Αλλά πρώτον, τα αμέτρητα κεφάλια που ανοίγει η αστυνομία χωρίς καμία πρόκληση πολλές φορές, αλλά και η χυδαία συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες. Από πολλούς αγράμματους αστυνομικούς που μπαίνουν μόνο και μόνο για να χτυπήσουν, θα πει κανείς τίποτα. Και δεύτερον, η αστυνομία πότε θα βγει να φτάσει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί για τους πενικρούς μισθούς που έχουν και για τις άθλιες συνθήκες? Ρε Κόκκινε, τώρα διαβάζεις μηνύματα που δεν γουστάρει κανείς τον αστυνομικό. Στο έχω πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν το θέλει κανένας. Και να πεθάνει, θα φυλάξει, δεν ασχοληθεί κανένας. Ούτε διαμαρτυρίες θα γίνουν. Ούτε να πούμε διαδηλώσει θα γίνουν, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν μου λες. Είναι ένα κομμάτι τη εξουσία ο αστυνομικό και δεν τον γουστάρουν. Αυτοί που μα ακούν τώρα δεν τον θέλουν. Από το δεν τον γουστάρω μέχρι το σκοτώνω υπάρχει διαφορά. Δεν πουλάει ρε, ο νεκρό αστυνομικό. Ο νεκρό κομμουνιστή πουλάει. Θα το καταλάβετε εδώ. Θα πουλάτε προϊόν ή δεν πουλάτε. Δηλαδή, τι πρέπει μην να το ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Δεν πουλάει σου. Άστο τον αστυνομικό. Ζήσει, θα πεθάνει ο άνθρωπο να ζήσει. Άστον ίσκο στην ταλαιπωρία του. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι άλλο. Τι, βλέπετε το πρωί, δεν πουλάει ο αστυνομικός ο χτυπημένος. Δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί επιβάλλεις την άποψη? Βρε, δεν πουλάει, καταλαβαίνεις. Άμα βαρέσει κανένα κομμουνιστή, κανένα Γεωργιανό, θα πουλάει. Αυτό σε λένε τόση ώρα. Άλλο, πάμε παρακάτω. Επ' αυτού. Άλλο είναι το θέμα. Πώς μαζέψανε? Τι μαζέψανε? Από το γήπεδο. Όσους μαζέψανε. Σχεδόν όλους. 434 άτομα. Μάλιστα. Ξέρεις τι μου λέει αυτό? Τι σου λέει αυτό? Κάτι κακό για την αστυνομία. Ότι όταν θέλουν. Ναι, αφού ήταν δικός τους. Όταν θέλουν. Ήταν δικός τους. Δηλαδή, περίμενε. Εγώ λέω ο άνθρωπος με το καλό να βρει την υγεία του. Αλλά. Όταν γίνονται πράγματα. Ήταν δικός τους. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Θα πεις τώρα μια ώρα, θα μιλήσεις, θα σου πω εγώ. Ήταν δικός τους. Εγώ σε διέκοψα, ρε. Γιατί επιβάλλεις. Είσαι προβλέψιμος. Λάθος κάνεις. Στη Μαρφήν που είναι αυτοί οι οποίοι πετάξανε? Ήταν δικός τους αστυνομικός ο χτυπημένος. Γι' αυτό τους πιάσανε. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Άρα η συμπεριφορά πρέπει να είναι η ίδια για όλους. Μπράβο. Παρακαλώ.
πες ό,τι θες, ρε Κώστα. Γιατί πες ό,τι θες, ρε Κώστα. Γιατί το δικό... Από το πρωί ακούτα. Υπάρχει... Από το πρωί... υπάρχει η δική σου άποψη και η λάθος. Από το πρωί ακούμε για τον γκολ του ΠΑΟΚ και τον αστυνομικό. Φτάνει. Εντάξει. Αυτή είναι τα δύο θέματα. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Θα ερμηνεύσαμε να ανοίξει ο κόσμος τις γραμμές να πει τη γνώμη του. Δεν για να λέμε άλλα. Αυτά τα δύο θέματα. Ο αστυνόμος που είναι στο χειρουργείο 10 λεπτά, έμεινε 10 λεπτά χωρίς ανάσα. Ναι. Αυτό είναι κακό. Χωρίς ανάσα. Χωρίς ανάσα. Μετά 10 λεπτά τον επαναφέρασε. Σταμάτησε η καρδιά του να λειτουργεί. Χωρίς ανάσα. 10 λεπτά. Άλλο χωρίς ανάσα, ρε. Γιατί δεν αναπνέει, ρε, σηκώκινε 10 λεπτά. Το πρόβλημα δεν είναι αναπνέει. Το θέμα δεν οξυγονώνει το εγκέφαλο. Μετά το 6 λεπτό έχει θέμα. Εσύ έχει πετρέψει 6 λεπτά. Όχι, οι γιατροί λένε. Όταν μείνει χωρίς ανάσα 6, μετά τα 6 λεπτά. Αρχίζει ο εγκέφαλο και κάνει. Αυτοί που έχουν την ικανότητα να κρατάνε την ανάσα του για πάρα πολλά λεπτά, γιατί δεν παθαίνουν. Πόσα λεπτά την κρατάνε. Έχω ακούσει για σύλληπτα νούμερα. Άλλο ρε βλάκα, κρατάω την ανάσα μου και άλλο σταματάει η καρδιά μου. Το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί μπορούν και κρατάνε την αναπνοή του τόσο πολύ. Γιατί έχουν τα πνευμόνια του αγοράκι και τα δικά σου. Τι. Έχουν την ικανότητα να ελέγχουν του σφιγμού τη καρδιά, του σφιγμού και να το τρίξουν σε τέτοιο σημείο που να μπορούν με να. Λειτουργεί όμω η καρδιά. Ναι, ρε φίλε, δεν είπα όλοι. Άλλο σε λένε, ρε. Μετά το 5ο λεπτό και μισό, λέει ο γιατρός, δεν λέω εγώ. Ο γιατρός δεν είπε. Όταν ρε παιδί μου, εγώ έχω ένα φίλο, αφού το πιάσαμε. Οικογενειακό. Ναι. Στην ηλικία μου, πριν 10 χρόνια, 8, πονάει το στομάχι. Του λένε, τι στομάχι. Όταν χτυπάει το στομάχι, πας και κάνει καρδιακό έλεγχο. Είναι μήνυμα καρδιακό. Όχι, πονάει το στομάχι μου, κάνει το στομάχι μου, του λένε μια-δυο. Αυτό πάθαινε φράγματα και δεν πήγε. Μικρά, ισχυρά. Μπράβο. Πατάει μια ανακοπή, ήρθανε τα παιδιά μετά από πόση ώρα ο ψηλός με τον κοντό, το θυμάμαι σαν χθες. Ήρθαν σε 20 λεπτά. Όχι, σε 12 λεπτά ήρθαν. Στα 12 λεπτά μέχρι να τον επαναφέρουν, πήγε 40 τα λεπτά. Τον επαναφέρουν. Μου λέει ο ψηλός και ο κοντός, λέω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και ένας γιατρός που ήταν εκεί. Λέει, παρακάλα, μου λέει, παρακάλα. Να πεθάνει. Λέω γιατί μου το λες αυτό. Γιατί από το 5ο λεπτό και μετά, όταν σταματημένη η καρδιά, αν τον επαναφέρεις, του μένει κουσούρι. Και όσα λεπτά μετά τον επαναφέρεις, είναι μεγαλύτερο κουσούρι. 8 χρόνια είναι στη Λάρισα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, φυτό. Άστα τα ιατρικά, δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις όπως τα ξέρω εγώ. Παρακαλώ. Δεν τα ξέρεις τι να κάνουμε, δεν ασχολείσαι. Το διαβάζω και. Εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείσαι. Τι ασχολείσαι. Εντάξει. Μιλάω με τον παντογνώστη. Δεν είμαι παντογνώστη. Σου μιλάω πώς έχουν τα πράγματα στην ιατρική. Ωραία, αν είσαι όρο. Εσύ πήγες σε γιατρό πρώτη φορά μετά τα 40. Ναι, όταν πέθανε ο πατέρας. Και κορόιδευσε εμένα που πήγαινα σε γιατρό. 40 ήμουν αρεκόκινη. Όχι, περίμενε. Και κορόιδευσε εμένα που πήγαινα συνέχεια να κάνω σε κάπου κάτω τα πάντα. Εσύ σαβούρα από μικρό γι' αυτό. Ήμουνα. Σαβούρα από μικρό. Τι. Το να κάνει σε κάποιον να δει. Και κάπου ήταν 40 σε σαβούρα. Δεν πάει κανεί 40 χρόνια να κάνει σε κάποιον. Σε 40 χρονών το μόνο που ξέρει είναι τη σερβιτόρα του στον μπαρ. Το να προσέχει. Την... Φύγει από εδώ, ρε. Πάμε παρακάτω. Τι να προσέχει. 40 χρονών ο άντρα ξέρει τι είναι. 38-37. Τι. Ξέρω. Τι. Έκανα και 40. Έκανε και 40 χρόνια σαβούρα και 40 σαβούρα σου. Τέτοια σαβούρα σε και σένα. Τελείωνε. Πάμε στα θέματα τώρα. Κατάλαβε τώρα τι έγινε με το Μαρινάκι και, και του Ολυμπιακού και την πολιτεία και του αστυνομικού. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Όποτε παίζει ο Ολυμπιακός και έχει κόσμο και τα λοιπά, τους τυχώνονται. Και θα γίνονται μανούρες. Τι θες να δει, πώς πάει το έργο στην Ελλάδα. Έτσι πάει το έργο. Έτσι πάει το έργο. Ξέρω εγώ πώς φέρονται οι αστυνομικοί. Πώς φερόταν στους παοξίδες, πώς τους φερόταν μετά, πώς τους ξαναφερόταν. Δεν ξέρω πού ζω εγώ. Στην Καπερναού. Έκανες ο παδός. Γιατί πρέπει να κάνω παδός. Δεν έχω εγώ παδούς αστυνομικούς. Τι γίνεται. Δεν έχω πολιτικούς να μου πούν τι άλλο γίνεται. Άλλο να ζήσεις κάτι. Τι να ζήσω κάτι. Γιατί να μπω μέσα και να φάω ξύλο δηλαδή. Στην κερκίδα δεν κατάλαβα. Έχεις φάει και χωρίς. Και έφαγα ξύλο και έδωσα ξύλο αλλού. Δεν πάω για την ομάδα μου εγώ να μαλώσω. Για ποιο λόγο. Έχω ομάδα μου. Έχω δει συμπεριφορές αστυνομικών και έχω εισπάρξει συμπεριφορές αστυνομικών οι οποίες δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά. Δηλαδή σου το πιο προκλητικό. Πήγαινε στην Αθήνα. Σε οποιοδήποτε γήπεδο και σου κούνουσαν τον κόλπο ανάμεσα στα πόδια. Γιατί? Και σου λέγανε Βούλγαρε, ναι. Πρόσεχε. Έβλεπες ρε μου στην ασπίδα. Ποιον είχε πρόεδρο η ομάδα. Θα τελειώσω. Ναι, ποιον είχε βουλευτή. Το Θεοδωρίδη. Τι περίμενα. Τι Θεοδωρίδη. Το Θεοδωρίδη έκανε την κότα και πήρε αυτό το κύπελο. Έβλεπα, έβλεπα στην ασπίδα θύρα 7, θύρα 13, θύρα 21, γκέι 21.
Όλοι μαζί. Ενώ εδώ περχόταν οι γάβροι δικοί μας, τους φερόταν καλά. Λέω ότι έκαναν σε μένα. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλοί με αυτούς. Ενώ οι γάβροι που ερχόταν εδώ, λέω ότι οι δικοί μας οι αστυνομικοί τους φερόταν. Λέω ότι σε έπραξα εγώ. Έτσι πάντου τα ίδια γίνονται. Εντάξει. Σου κούνουσαν, σε δίνανε καμιά κλοπιά. Εδώ δεν το δίνανε κλοπιά. Εδώ δεν του δίνανε κλοπιά. Του Ολυμπιακού οι δικοί μας μπάτσε εδώ. Δεν του δίνανε. Μπορώ πάντου να μιλήσω για τη δική μου εμπειρία. Εσύ πήγες δύο μάτσε εκεί πέρα. Πόσα πήγα. Πόσα μάτσε πήγες. Πάρα πολλά. Πόσα μάτσε πήγες. Πάρα πολλά. Πήγε με τον Ηρακλή στο οπαδικό κίνημα. Πάρα πότε ήσουν αρεμπόζο. Πολλά χρόνια πήγες. Στη Χριστιανική Ένωση Νεολαία Τούμπα ήσουν. Ποια, ποια εγώ μάτσε. Πήγαινα φίλε, δεν έκανα τον μπολμπόι. Τι έκανες. Εγώ δεν δήλωσα ότι έπαιζα μπάλα εκεί. Εγώ παδό μακριά το παδί λίγη από μένα. Και το γούσταρα. Εγώ το είχα. Δεν το ήξερα. Και χριστιανό και ο παδό ήσουν δηλαδή. Ήμουν ο παδό. Δηλαδή ο ένα κόσμο με τον άλλο. Έπαιζε ξύλο χριστιανό με τον παδό. Ποιο δικούσε τελικά. Τι ποιο νικούς. Δεν μπερδεμένε. Καθόλου μπερδεμένε. Ο Χριστός σας έλεγε άλλα. Μετά πήγαινε στο. Το να πάτε να δεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Την αγαπημένη σου ομάδα είναι κάτι αντικειμενικό. Να βρεις τη μάνα του αντιπάλου, ε. Και ξέρω ότι δεν βρίζω ούτε θεία ούτε μάνα. Μα, πολλές μάνες έχεις βρει εδώ. Λάθος κάνει. Μόνο μάνες. Μάνες και πατεράδες. Λοιπόν, χιλιά θα κάνουμε. Παρακάτω, θα ρίξουμε γραμμές. Χιλιά έχεις εσύ. Μια χαρά έχω εγώ. Χάνω. Ένα 45 κάνω. Τι χάλια, πλάκα. Ένα 45. Ένα 45 κάνω. Πώς το λένε, σανίδα. Κάνεις ένα 45 σανίδα. Δεν ξέρω τι, για ποιο γράμμα είναι, τι είναι σανίδα. Σανίδα τι είναι. Ναι. Τίποτα, είναι μια σανίδα και βγαίνουν τα ουίσκια πάνω. Πάρε τα θέματα. Μου λέγεις για κοπηλατική, την έχω δει. Η σανίδα τι είναι. Η σανίδα. Πες μου τι είναι. Τι είναι η σανίδα. Η σανίδα είναι μια σανίδα που βάζει τα ουίσκια πάνω. Και όσα ουίσκια πιείς, η σανίδα σου δίνει συγχαρητήρια. Πάρε τα θέματα τα άλλα. Άνοιξε γραμμές. Ο κόσμος θα μιλήσει. Σήμερα θέλει κόσμο. Από νωρίς τις γραμμές. Αστυνόμο με μπουνίδια, Ολυμπιακός στα χαρακώματα. Ευνόησε ο ΠΑΟΚ. Και το φίλο του Γεραπετρίτη έχει να πει τίποτα. Πολύ καλά έκανε. Και φίλο μου δεν είναι ο Γεραπετρίτη. Δηλαδή δεν είναι κλαμπ. Φίλο των παπάδων, το φίλο είναι ο Γεραπετρίτη. Δικό μου φίλο δεν είναι. Άλλου φίλου πολιτικού έχω. Τι έκανε ο Γεραπετρίτη. Και ο Μπέζο έχουμε παππού. Μην ανοίγει γραμμέ. Και ο Γεραπετρίτη τι έκανε. Ότι υποκλήθηκε στον αυτόνα. Σου άρεσε αυτό. Πολύ. Γιατί. Ησυχία θέλω στην. Ποιο το θέλω. Στην Ελλάδα θέλω ησυχία. Γιατί αν δεν έκανε λέει, αυτό το πράγμα. Τι δεν έκανε. Αν δεν το έκανε αυτό θα γίνει. Γιατί σα πείραξε εσά. Αυτό φίλε, δείχνει υποτέλεια. Υποτέλεια. Δηλαδή, με συγχώρεις. Δεν είναι ο υπάλληλος που δουλεύει εκεί. Είναι υπουργός εξωτερικών. Και κάνει υπόκληση σε ποιον. Στο Σουλτάνο. Στο αρχηγό κράτους. Σε αρχηγό κράτους. Σε αρχηγό κράτους. Δεν έχεις να κάνει και σε άλλους υπόκληση. Αν παθαρθεί αρχηγός κράτους και δεν κάνει ο Γεραπετρίτης, θα μου είχε η Γεραπετρίτη. Για ποιο λόγο δεν κάνει υπόκληση στον άλλον τον. Αν έρθει ο Μπάιντεν, ας πούμε, και δεν του κάνει υπόκληση. Το ότι έχουμε εμείς ησυχία εδώ πέρα. Δεν κάνουμε νησιά. Το Αιγαίο το μοιράσαμε στα δύο. Και εσύ οι μαγούλες σου θρέφονται κάθε βράδυ με τις σουισκάρες. Δεν πετάνε αεροπλάνα από πάνω. Το ότι έχεις πολύ καλή άμυνα και καλό εξοπλισμό σαν χώρα. Δεν σε πειράζει. Σε πειράζει που έκανε υπόκληση. Αν δεν είχες. Φύγε από εδώ. Αν δεν είχες και δεν είχαν προνοήσει κάποιοι. Ναι. Εσύ τι τον έχεις στο Σουλτάνο για χαζό. Το Σουλτάνο. Θα είχε μπουκάρει 100 φορές μου. Δεν μπορεί να μπουκάρει λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί έχουμε καλή άμυνα. Γιατί δεν τον αφήνουν να πάρει τα F-16. Ναι. Γιατί δεν του μπουκλάνε τα F-35. Δεν μπορεί να πάρει τα Eurofighter. Εμείς τα πήραμε. Εννοείται. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν δήλωνε αυτά που παίρνεις για να πάρουμε εξοπλισμό, να έχεις τις μαγούλες σου φράπα φράπα και να κάνει ο Γεραπετρίτης υπόκληση. Πάμε στον Πέζο τώρα. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Ποιος? Τον ηθοποιό. Πάμε στον Πέζο. Ο Πέζος είπε, ο Πέζος, δύο-τρεις φορές τον έχω συναντήσει, εκεί κάτω στο Λευκοπύργο απέναντι που τρώω. Δύσκολο άνθρωπο αυτό. Μια χαρά άνθρωπο. Δεν το ξέρω. Πολύ καλό άνθρωπο. Καλό καλλιτέχνη. Άκουρε εμένα. Πολύ ωραίο καλό. Τον κάθε σαλιάρι σαν και εσένα και σαν και εμένα να τον πρίσουν δεν κουστάρει. Και καλά κάνει. Φαντάζομαι να πάει ο Μπέζος στο εστιατόριο και να έχετε κάθε τρεις και λίγο άλλο να βγω μια φωτογραφία να κάνω το ζαλίσω. Δεν κουστάρει. Μπέγει να πιώσει κάτι. Μισό, μισό, μισό. Μεταφορικά το λέω εμένα και εσένα. Παλά εμένα πάει φλάκα. Δεν καταλαβαίνει δεν βλάκα ότι το λέω. Επίτσε το λε. Να με σπηλώ. Τον κάθε έναν από. Τι στόκο είναι αυτό. Δώσ' μου ρε το στόκο να πάω να βάλω κανένα αυτή ρε. Τι στόκος είσαι ρε. Τι στόκος είσαι ρε. Τι κόβεις τον άλλον ρε στόκο. Λέγε, λέγε. Στόκο. Λέγε ταλεντάρα βέλα. Ταλεντάρα είναι. Λέγε. Έχω να κάνω με ένα στόκο. Την ώρα που πάω να μιλήσω, ζηλεύει γιατί δεν μιλάει αυτός, με κόβει. Ρε βλάκα μαζί δεν τα παίρνουμε τα λεφτά. Άμα είσαι εσύ σε φόρμα, σε αφήνω και μιλάς όταν δεν είμαι εγώ καλά. Άσε με τώρα που έχω καλή φορά. Άσε με να τα πω. Άσε με ρε κόκκινε με τα φρένα σου να πούμε κάθε μεσημέρι. Θέλω να ακούσει ο άλλος να γουστάρει να πούμε. Σταμάτα να πούμε. Γίνομαι και ακροατής της εκπομπής και καταλαβαίνω ότι σε βρίζουν που με σταματάς. Πραγματικά δηλαδή γίνομαι αυτή τη στιγμή έξαλλος μαζί σου. Γιατί το βρίζετε τον Μπέζο, ρε. Ο Μπέζος είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια όλων των εποχών. Για την Αγία, σε εισαγωγικά, ελληνική οικογένεια, παύλα, μητέρα
σημερινή Ελληνίδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο bullying να κάνει σήμερα η μητέρα η Ελληνίδα στα παιδιά. Και χρόνια. Μπράβο Μπέζο που τα είπες. Μπράβο Μπέζο που τα είπες. Ότι κάνουν οι μανάδες bullying. Τι θα φορέσεις, με ποιο θα βγεις, τι είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Ποιος το κάνει το bullying. Οι μάνες, ρε, για τις μάνες λέει. Στα παιδιά. Στα παιδιά, ναι. Μάλιστα. Ψέματα λέει. Πάνε να σπουδάσουν που θα φύγεις και θα με αφήσεις μόνη. Τι μόνη θα σε αφήσει μόνη. Θα σπουδάσει το παιδί, θα φύγει από εδώ, πάει στη Γερμανία, στη Δανία κτλ. Και πού θα με αφήσει μόνη. Καλά. Το κουρού παγλά που παντρεύτηκε 30 χρόνια, εννοεί ότι είναι μόνη, αλλά δεν περνά καλά. Δεν περνά καλά με τον άντρα, δεν τον χώρισε γιατί μην πει γειτόνισσα. Αυτό είναι. Περίμενε, ρε. Περίμενε να πούμε κοινωνικά θέματα. Δεν τον χώρισε, μην πει η μάνα σου τίποτα. Δεν σ' άφησε η δική σου μάνα να χωρίζει. Και έχει ασπίδα το παιδί. Τώρα που συναισθηματικά είσαι μόνο κοιμάται ο άλλο αλλού, δεν σε δίνει σημασία. Θα το έχει το παιδί και να έχει να ασχολείσαι με το παιδί. Μην πάει να παντρευτεί, μην πάει σε άλλο σπίτι, μην πάει να πούμε σε άλλη χώρα, μην προοδεύσει, μην ανοίξει τα φτερά, μη. Αυτά έλεγε ο Μπέζο. Τι θέματα ρε, είπε μισό λεπτό. Και τον έχετε κατακρεουργήσει, ρε, τον Μπέζο. Και τον έχετε πει χιλιάδιο τον Μπέζο, ρε, κομπλεξάρε. Ψέματα λέει για την ελληνική οικογένεια ότι είναι ψεύτικη και δίδεν. Και καθοσπρεπική. Ένα κάρο προβλήματα η κάθε οικογένεια και έξω είμαστε καλά και μέσα σκοτωνόμαστε να πούμε. Ποια ελληνική οικογένεια. Τι είμαστε. Οι μάνες που κοντράρει τις μάνες. Αν πάρεις στο ψυχολόγο 100 άντρες και 100 γυναίκες, οι 95 είναι, πώς το λένε, βασανισμένοι ψυχικά από τις μάνες, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Ιδιαίτερα οι γυναίκες. Που μπαίνει και το ανταγωνιστικό στοιχείο μέσα να πούμε. Γυναίκα με γυναίκα. Μάνα με κόρη να πλακώνονται. Χαμός! Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο bullying και bullying, ρε, τι μας λες τώρα, ρε. Πολλοί δίνουν μια άστοχη ευχή πολλές φορές. Τι? Όταν γιορτάζει το παιδί σου ή η γυναίκα, σου λένε να το δεις όπως επιθυμείς. Μάλιστα. Μεγαλύτερο έγκλημα δεν υπάρχει. Γιατί να το δεις όπως επιθυμεί εκείνο. Το παιδί. Και να μπορεί να το υποστηρίξεις. Έτσι. Έχει ανθρώπους οι οποίοι τα θέλω τους τα μεταφέρουν στο παιδί τους. Πλάκα κάνεις. Να τελειώσω. Όχι, έχεις δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Το ξέρω. Άρα έχει δίκιο ο Μπέζος. Δεν διαφωνώ καθόλου. Μπράβο. Απλά το εμβαθύνω. Δηλαδή, με το ζόρι θα κάνουν το παιδί τους γιατρό. Καλά, αυτό με την ιατρική κοινότητα. Να τελειώσω. Ναι, με το ζόρι το κάνουν διαιτητή. Να το κάνουν διαιτητή, ναι. Να το κάνουν δικηγόρο, να το κάνουν ποδοσφαιριστή. Έτσι, με το ζόρι. Εσείς όλοι οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο επειδή. Νομίζω ότι είναι ο Μαραντόνα. Μισό λεπτό. Δεν με ενοχλεί αυτό. Άσχετα με τα μυαλά που είναι πάνω από τον. Δεν φταίνει γονείς. Ο μισό. Ο ιδιοκτήτης της σχολής που τους έχει εκεί. Λάθος παιδί. Αυτό φταίει. Λάθος παιδί. Αυτό φταίει. Ο πατέρας έχει το μαράκι να πληρώνει, και αν αρέσει το παιδί να παίζει μπάλα, πηγαίνει. Ναι. Δεν κακό. Άστο και έλα πάρ' το. Άλλο. Το δράμα είναι, πρώτα απ' όλα το έχετε ρωτήσει αυτό το παιδί τι θέλει. Αν τον ευχαριστεί αυτό που θέλετε εσείς να κάνει. Το να μάθει μπάλα κάνει. Γιατί. Και τον παίζω μιλάμε και. Σωστά τα. Πολύ ωραία τύπο. Σωστά τα. Εγώ υπερθεματίζω. Μπράβο. Εντάξει. Υπερθεμάτιση. Δηλαδή, για ποιο λόγο να φορτώσουμε στο παιδί πράγματα τα οποία δεν. Αφήστε να ανοίξει τα φτερά του, τα πετάξει. Ή να μην πετάξει. Να κάνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία στον άνθρωπο από το να μπορέσει να κάνει τη δουλειά την οποία τη χαίρεται, την αγαπάει και έχει και ταλέντο σε αυτήν. Και να το πάμε το παιδί κάπου αλλού να δυστυχήσει. Αυτά πέσα στου γιατρού και στου δικηγόρου που θέλουν και καλά να συνεχίσει την πελατεία. Όχι. Αυτά από αυτού πέσα. Όχι. Αυτοί κάνουν το μεγαλύτερο bullying, να ξέρει τα παιδιά του. Κάνει άλλο, είναι γιατρό. Εκεί υπάρχει αστοχία. Εγώ λέω για αυτούς οι οποίοι έχουν πέντε και λένε: παιδί μου, θα γίνει δικηγόρο. Θα σε ανοίξω ιατρείο. Δεν θέλω να γίνω δικηγόρο. Θα γίνει δικηγόρο. Δεν ξέρω να μιλήσει και τον κάνει δικηγόρο. Περίμενε. Αυτό τώρα ο οποίο είναι γιατρό, δικηγόρο, ο Κούγκε Φαρεπί που είχε μια τεράστια επιτυχία τόσα χρόνια. Το να θέλει, όχι να επιβάλλει, να γίνει ο γιο του δικηγόρο, δεν είναι κακό. Ή ο γιατρό που είναι πολύ επιτυχημένο. Το να θέλει ο γιο του να γίνει. Γιατρός. Εδώ μιλάμε για bullying, ρε, τι θέλει ο άλλος. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορές. Τα θέλω, δεν με ενοχλούν. Αλλά η επιβολή του θα γίνει σε αυτό και κάτι τελευταίο. Από τους 10.000 ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο, ξέρετε πώς προχωράνε. 10. Ή 10. Οπότε, πριν πείτε το παιδί σας, άσχετα με το αν πιστεύετε ότι είναι ο Κωνσταντέλιας ή ο Μαραντόνα ή ο Μέση ή οποιοδήποτε. Βάλε το μυστικό εκεί. Να σκέφτεστε. Το παιδί το πα στο ομαδικό άθλημα να κοινωνικοποιηθεί, να κάνει φιλίες. Να χαρεί.
και άλλα πολλά έχει. Κοινωνικοποίηση είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό εγώ ήμουν αντίθετο με τα ατομικά αθλήματα. Γι' αυτό ο Τσιτσιπάς βγήκε έτσι όπως βγήκε. Γιατί έκανε ατομικό άθλημα. Άμα έκανε άθλημα, να πούμε, ομαδικό, θα είναι και πιο κοινωνικοποιημένο κι αυτό. Ένα παράδειγμα έφερα, γιατί το συμπαθώ τον Τσιτσιπά. Να έχει υπόψη σου. Το ξέρω. Το θεωρώ ότι τον κάνανε οι γονείς του, ας πούμε, μεγάλη πίεση, να πούμε. Και γι' αυτό αντέδρασε έτσι. Όταν αντέδρασε ο Τσιτσιπάς στη μάνα του, να πούμε, και την έβρισε, όλοι βρίσκαν τον Τσιτσιπά. Ξέρεις τι είπα εγώ. Καλά τη εξηγήθηκε, θα πω. Τα θέλω πισινό τη. Εγώ με τον Τσιτσιπά ήμουν. Αν εσείς βλέπετε ένα δέντρο, εγώ βλέπω το δάσος του Νότιγχαμ Φόρεστ, να πούμε. Διάλειμμα. Διάλειμμα, έτσι. Τώρα τη εκπομπή και φυσικά είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφωνούν στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ του χρέους του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Εγώ δηλαδή που κάνω γενικές εξετάσεις και καρδιακό τσεκ από κάθε χρόνο, επειδή κυμνάζομαι συνεχώς στα 18 με εκεί με 32 σήμερα, είμαι σαβούρα. Τι είπε ο κύριος? Ρωτάει. Ποιος ασχολείται, κύριε φίλε, με σένα? Ρώτησε. Για σένα μιλάμε. Εύχομαι να το πει. Γιατί ταυτίζεσαι με εμάς? Δεν είσαι εισακιόμη με εμάς. Εμείς κάνουμε άλλα πράγματα. Εσύ μπορεί να γυμνάζεσαι και καλά κάνεις και κάνεις check-up. Εύχομαι να την κλειτώσει ο μανδατής, γιατί διαφορετικά θα λιτσάξουν οι αστυνομικοί και θα γίνουν πιο βίαιοι στην εκδικητικότητα. Πάντως κουμπουνιστή να στεναχωρέθηκε σήμερα, φίλο μου, δεν είδα κανέναν. Κανένας αριστερός δεν είπε τι κρίμα τον αστυνομικό. Μα κανένας. 10 κουμπουνιστές φίλους μου στην Τούμπα. Μα μου, έλα ρε μου, εντάξει, και εντάξει, δεν είπανε και καλά να πάθει, αλλά. Έλα, εντάξει, μας συμβαίνουν αυτά και τέτοια. Άκουρε πώς μιλάνε. Δεν ξέρω εσύ. Κάτσε να το πούμε στο κοινό πώς μιλάνε, να πούμε. Έτσι, ρε, έλα, μωρέ, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Κακιά στιγμή ήταν και αυτοί, εντάξει, σας προσέχουν και αυτοί. Δεν συμπεριφέρονται καλά και αυτοί. Αυτά είναι. Γρηγόρη, δεν υπάρχει τίποτα πιο τοξικό από την ελληνική οικογένεια. Μια χαρά τα υποπαίδους και αυτοί που ενοχλούνται είναι ελληναράδες. Βέβαια. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά το εμβαθύναμε περισσότερο με τον κόσμο. Είναι τοξική. Είναι επεμβατική, είναι οπισθοδρομική, καθόλου σαν σύγχρονα ευρωπαϊκά πλαίσια. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι με επίπεδο, οι οποίοι έχουν μια άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Αλλά συνήθως οι περισσότεροι εμείς, ας πούμε, που είμαστε και από το ανατολικό μπλοκ, να πούμε, ήρθαν από την Τουρκία για γιαγιάδες μας και τα λοιπά, μεγαλώσαμε λίγο πολύ ανατολίτικα. Άρα δεν μεγαλώσαμε με ευρωπαϊκή κουλτούρα, μεγαλώσαμε με την τουρκική ανατολική οπισθοδρομική κουλτούρα. Αυτό το σέρνουμε ακόμα σιγά σιγά. Ευτυχώς τα παιδιά μας ξεφεύγουν από αυτό. Ευτυχώς λέω. Ναι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εσύ είσαι γιατρός και καλός μάλιστα. Και ο γιος σου δεν τα παίρνει τα γράμματα και δεν έχει καμία έφεση πουθενά. Για να μην δυσυχείς, θα πεινάσει η ιδέα το στείλεις στη Ρουμανία να γίνει γιατρός και κουζά στραβά δίπλα στους αναστρώσεις. Θέλει, δεν θέλει κιόλα, τι θα τον αφήσει, να φτιάχνει καφέδες. Λοιπόν. Εσύ τι θα έκανε. Λοιπόν. Πάντω, φίλε μου, άκου να σου πω. Από το να κάνω το παιδί ένα γιατρό. Το οποίο δεν θα μπορεί να προσφέρει τίποτα, ίσα μπορεί να κάνει να δημιουργήσει και πρόβλημα, θα κοιτούσα να κάνω κάτι άλλο. Να αφήσουμε τα παιδιά όμως να επιλέξουν όχι μόνο επάγγελμα, άθλημα, λοιπά, αλλά και θρησκεία. Θεωρώ το σωστό να τα βάζουμε μικρά, να φιλούν εικόνες και χέρια οπάδων. Βέβαια. Να τα λέτε και αυτά. Εγώ που μέχρι και πήγαιναν και μύριζε σκορδίλα το χέρι του πάτερ, να πούμε, και βρωμοκοπούσε, με ρωτάς εμένα τον ψυχισμό μου. Ήταν μεγάλη εβδομάδα κι αυτός πίσω από το ΑΕΕ. Έτρωγε μουρταδέλα και εκείνο το, πώς το λένε. Και τι έπαθες? Βρωμάγα τα χέρια του. Και τι έπαθες? Δεν γούσταρα, ρε, έκανα κάτι που δεν γούσταρα. Ή όταν πήγαινα και κοινωνούσαμε και ήταν καμιά σαρανταριά γιαγιάδες με το ίδιο κουτάλι. Με ρωτάς εμένα, συχαίνομαι να φάω με το ίδιο κουτάλι. Ή αν πάω εγώ τώρα στα 55, μια 15 χρονών που θα πει, μα κούκιο δόντι αυτός και συχαίνομαι να πάρω. Πώς γίνεται? Δεν θέλω να το ανοίξουν το θέμα για τη θεία κοινωνία. Τι θεία κοινωνία? Για τα υπόλοιπα που λες, το δέχομαι. Ρε Κόκκινε, ένα λεπτό. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο. Σταμάτα, ρε Κόκκινε. Εσύ το εστιατόριο τρως από το πυρούνι του αλλού. Δεν έχει το εστιατόριο και το πέτρο. Φυσικά και όχι. Στο ηθία κοινωνία, γιατί να μην έχουμε το κουτάλι μας όλοι και να παίρνουμε από το δικό μας το κουτάλι. Δικαίωμά σου να δεν θέλει. Όμως συγγενόμουν. Ωραία. Δηλαδή, απίθανο να συγχαίνεσαι. Καθόλου. Με το ίδιο κουτάλι, χίλια άτομα. Καθόλου. Υπάρχει όμως κάποιο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Είναι μαγικό, δεν είναι μαγικό.
Δηλαδή η σικαμπάρα είναι θείο πράγμα. Να... Δεν είναι μαγικό. Δεν μιλάμε για μαγικό. Με κατηγορείς εμένα που συγχαίρομαι να φάω από το ίδιο κουτάλι. Ίσα ίσα, δεν σε κατηγορώ. Σου λέω δικαίωμά σου. Αλλά ένα παιδάκι δεν ήθελα. Και τον άλλο που θέλει να το κάνει αυτό δεν μπορεί να το κατηγορήσει και εκείνον. Φράλο τι λέει, τι θέλει να κάνει. Ο άλλος που θέλει να πει και η ίδια κούπα με 30 άτομα. Από το ίδιο μπουκάλι. Τι με νοιάζει. Δεν είναι το ίδιο, αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Ναι, αυτό πάντως είναι τα θέλω των παιδιών. Δηλαδή κάνουμε πράγματα, δηλαδή, μας επιβάλλουν. Να το επιβάλλεις να πηγαίνει καθηγητικό, να πηγαίνει εκκλησία, να κάνει. Αυτό είναι, το δέχομαι. Δεν είναι. Αλλά μην πιάνεις το κομμάτι θεία κοινωνία, γιατί άστο σου. Άστο σου λέω, μην το πιάνεις. Τι άστο ρε κόκκινε. Άστο ρε φίλε. Τι άστο. Δεν θα, εγώ δεν έχω. Δεν παίρνω με το ίδιο κουτάλι να πάρω. Καλά κάνεις. Γιατί όταν ήμουν μικρός, συγγενόμουν να σου λέω. Όπως και πειράζει. Δεν μπορείς όμως να με κρίνεις και εμένα. Φρε, δεν κρίνω εσένα. Πιες εσύ με το κάνω ό,τι θες. Κάνε ό,τι θες. Εγώ σου λέω συγγένομαι. Δεν μπορεί να κρίνεις και όλους αυτούς οι οποίοι. Δεν τους κρίνω, ρε αδερφέ. Ρε αδερφέ, τους κρίνω. Θέλω να πιω από το ίδιο κουτάλι, θέλω να πιω από το ίδιο πυρούνι. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σου λέω συγγένομαι. Πειράζει. Αυτό εξηγώ. Τι εξηγήσει. Εσύ κατηγορείς εμένα που με πειράζει. Όχι. Εγώ κατηγορώ που κατηγορείς τους άλλους. Δεν τους κατηγορώ. Ρε. Εσύ καλά κάνεις. Μας πήγαινα με το σχολείο και πήγαινα να κοινωνήσουμε. Με ρωτάς εμένα ένα όγκο που θέλω να πάρω. Άντε το ψωμάκι το τρώω, είναι διαφορετικό. Το αντίδωρο πώς είναι, πώς το λένε. Εκείνο, ναι. Αντίδωρο. Ήταν προτιμότερο να μας δίνουν πάνω αντίδωρο να το βουτάμε μέσα και να το λέμε παρά το. Ό,τι κάνουν οι καθολικοί, δηλαδή. Ναι, οι καθολικοί καλύτερα το κάνουν, νομίζω. Γιατί είναι κόκκινο, επειδή είσαι ορθόδοξο και λέμε κοιτά στραβά, να πούμε. Εγώ άμα ήμουν καθολικό και με πήγαινα στην εκκλησία με το ψωμί να βουτάω, να πούμε, είναι και πιο έβγαιο το να σου το πω και στην καθομιλωμένη. Και δεν συγχαίρεσαι να βουτήξει εκεί το δικό σου το ψωμάκι. Τι με κοιτά, δεν είναι πιο υγιεινό αυτό που σου λέω εγώ. Δεν απαντάει. Πάνε άλλα θέματα. Άνοιξε γραμμές. Το 2310 και 3 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα και για τα υπόλοιπα 40 κάτι λεπτά. 44-45 λεπτά. Και γιατί είναι και το διάλειμμα στη μέση. Είτε μας για τον ΠΑΟΚ, για τη διαιτησία, για τον Ολυμπιακό, για τους χούλιγκανς, για τους μπάτσους, τους αστυνόμους. Απεργία θα κάνουνε, απεργία και διαιτητές. Σαββατοκύριακο θα δούμε μόνο Γερμανίες. Και τι θα γίνει που απεργούνε. Πώς. Θα αλλάξει κάτι. Είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας, τίποτα δεν θα αλλάξει. Πάλι ναι. Ξύλο θα τρώνε. Πέρα από το ξύλο, δεν θα αλλάξει. Πάλι θα τους κυνηγάνε τους ανθρώπους. Δεν τους λυπάμαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Ακριβώς. Είναι ουτοπική η απεργία. Πάρε τις γράμμες ηχοληπτάρα, να πούμε. Η καλύτερη ηχοληπτάρα. Και η καλύτερη οδηγάρα. Δεν τον έχω δει με αμάξι μάπα αυτόν εδώ ποτέ. Όλα τα κάρατα. Αυτός προσεγμένο, αυτόματο και πάντα Volkswagen. Ε. Πρόσεξε. Πάντα Volkswagen. Μπορεί να τα έχει αδυναμία. Όχι, μια BMW δεν είχε. Μια και Volvo, ναι. Των μεγάλων αυτοκίνητων. Πάρε, φούσκωσαν οι γραμμές. Φούσκωσαν. Άναψα. Άναψα και λέω φούσκωσε. Τι είναι ζυμάρι να φούσκωσε. Σταμάτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τον πρώτο κύριό μας. Καλησπέρα τα φιλαράκια μου. Καλώς στην γρήπη. Καλώς τα φιλαράκια μου. Καταρχήν για τα επεισόδια θα σας μιλήσω. Κύριε, ακούστε λίγο. Καθίστε, μην πάστε κανένα κεφαλικό. Πριν δύο εβδομάδες σε ξαναβολείς αγώνες που είχε γίνει στο γήπεδο Κρίνη ΠΑΜ, μετά το τέλος του αγώνα πήγαν οι παράγοντες της Κρίνης μέσα, κατεβάσαν φρύδια το κουτί του τροματοφύλακα της ΠΑΜ και τραβούσαν τα καλώδια γιατί το καλύπτουν ιντερνετικά όλα τα ματ και γινόταν το έλα να δεις με μηνύσεις φυσικά. Και να δούμε πού θα σταματήσουν αυτά. Εραστεχνικό ποδόσφαιρο, θα γίνει και φασαρία, ρε. Τι να κάνουμε. Όχι έτσι και αδιορεκό. Εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα γίνει. Οι παράγοντες. Οι παράγοντες. Οι παράγοντες. Δεν το θέλω. Και εγώ πάω στο γήπεδο και βρίζω και κάνω μέσα. Και εντάξει, μπάλα είναι. Τι να κάνουμε. Τι μπάλα να κατεβάσουν τα φρύδια στα νοσοκομεία, ρε Κώστα μου. 22 χρονών παιδά. Δεν το δέχομαι τα αριστεχνικά τα γήπεδα. Πώ δεν θα δέχει τα αριστεχνικά. Κολέγια είναι πια. Τώρα σπάνια ακούς επεισόδιο σε ένα τεχνικό. Έχουν εκπολιτιστεί, μια χαρά είναι. Παλιά για πάνω να παίξει τη γέφυρα. Τώρα με τον πεκιάτατε. Για πάνω να παίξει. Για παίξει ακίνητα. Για τράβο να παίξει. Σταμάτα ρε. Σταμάτα. Σταμάτα ρε. Σταμάτα ρε. Γκρίνα. Έχει παίξει τα κείμενα τοπικό πρωτάθλημα εσύ. Δεν έπαιξε. Στην Κρίνη και στην Κρίμνη. Όχι αυτή την Κρίνη. Τη Χαλκιδική θα έχει παίξει. Όλη θα έχει παίξει. Εράσμιο έχει παίξει. Σου πω εγώ άλλα. Πώς τη λέγανε την ομάδα στην Καβάλα εκείνη ρε, που μας έδερνε ο παπάς. Πώς τη λέγανε ρε. Εκεί στο Μήτρακα κοντά που είναι. Έχεις παίξει εκεί.
Τι μάζε, στο χρυσό έχει παίξει. Μα σε θέλουν ο παπά στο κοριού. Έλα, τεχνικά το χτύπησε γροθιά. Εντάξει, δεν πρέπει να γίνονται, αλλά έχει παίξει τα κείμενα. Εκεί του κανίβαλου που είναι τα διόδια, πώ λέει, στα Μάργαρα έχει πάει. Στα Μάργαρα πήγε ο πολιτισμό το 2010. Έχω πάει εγώ με τη ΜΕΝΤ. Μα δέρνανε από την πλατεία μέχρι το γήπεδο και μα βάλανε να πληρώσουμε και εισιτήριο που παίζαμε μπάλα. Στα Μάργαρα. Μετά ήρθαν τα Μάργαρα εδώ, πήγε ο Ζαλαγκούδια ο συγχωρεμένο με τον Ποδάρα, του πλακώσανε το ξύλο, του κάνανε μαύρου. Είχαμε τέτοια τότε. Τώρα είναι καλά, τυχαίνει μια φορά να γίνει μια φασαρία. Πρέπει να το κάνουμε θέμα σήμερα. Ξεχνάτε ρε, τι γινότανε στα αεραστεχνικά γήπεδα. Γάμα εθνικές, δέλτα εθνικές, τοπικά πρωταθλήματα πριν 20-30 χρόνια. Βγήκε η γρήπη τώρα μεσημέρι να μας πει στην Κρίνη ότι έπεσε ξύλο. Άντε, πάμε παρακάτω. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα. 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 Στο Βαθύλακο έχεις παίξει. Εγώ. Τον Λάκο μέσα. Δεν λέω για σένα, τον άλλο που πήρε προηγουμένως. Στα Μάργαρα ήταν ο πατέρας μου προπονητής, γράφει το που λέει. Στα Μάργαρα. Τέλη 70. Τέλη 70. Προπονητής ήταν. Και τρένο. Τι ήταν. Και τρένο. Κάνατε μαγκέ. Θέλατε τον κόσμο. Ο παπάς σου μετά όταν ερχόταν στη ΜΕΤ, τέτρωγε ξύλο ο παπάς. Γινόταν αυτό. Έδινατε ξύλο εκεί. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έχει τράβηξει πολλά. Δεν θα τράβηξε ο άνθρωπος. Προπονητής. Στα τεχνικά, στα άλλα χωριά. Τι λες τώρα. Δούλεψε και επαγγελματικά και αεραστεχνικά στις ομάδες. Βρέωση δουλέψανε προπονητές στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να γράψουν βιβλία, ήρωες είναι. Αλλά αυτό που μάλλον δεν κατάλαβες, δεν έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Εγώ δεν θα μιλήσω για αθλητικά. Ναι. Επειδή έφυξες κάτι το οποίο. Έφυξες. Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, με τις ηρήματα όσον αφορά τη θεία κοινωνία. Εγώ έχω ένα φίλο που είναι μοναχός. Ναι. Και είναι ο Διάκος της Μονής. Διάκος τι σημαίνει. Είναι ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης. Ο Διάκος τι σημαίνει. Είναι σαν το λογαγόνο. Ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης. Σταγματάρχης. Ο πρώτος βαθμός ιεροσύνης. Δεκανέας. Ο Διάκος είναι. Συγγνώμη. Εντάξει, ναι. Κατάλαβα, ναι. Ναι, Διάκος. Ραπτόπουλε, μερικές φορές σε ακούει και του είστε και πολύ συμπαθείς. Ο Διάκος. Είναι. Πώς δεν με στέλνει. Πώς δεν με στέλνει να μην με διαβάσουν οι παπάδες όταν πεθάνω, ο Διάκος. Πάντως να ξέρεις, δεν σε παίρνει γιατί είναι γεροδεμένος. Ο Διάκος, γορίλας, εντάξει. Είναι μια ψυχούλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος. Εκεί εγώ είμαι προσκυνητής. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι όταν ό,τι περισσεύει από τη θεία κοινωνία, το πίνει ο Διάκος. Το πίνει ο Διάκος. Η θεία κοινωνία δεν πετιέται. Η θεία κοινωνία δεν πετιέται. Τι κάνει κατάποση όλοι ο ιερέας μετά το τέλος. Το κοπανάει δηλαδή ο παπάς μετά. Αν μπράβο, που σημαίνει τι. Φαντάζει τον κόκκινο. Ότι ό,τι έχει γίνει, ό,τι υποτιθέμενο μικρόβιο έχει ο προσκυνητής που κοινωνάει, το μεταδίδει μέσα στο ποτήρι, έτσι δεν είναι, λογικά. Θα σου πω μετά την εμπειρία μου και εσύ πες μου ό,τι θες. Με τη δική σου λογική, φίλε μου Κωστή, με τη δική σου λογική, το μικρόβιο και οι ιώσεις, ξέρω εγώ, του κόσμου πηγαίνουν στο ποτήρι, γιατί είναι ένα κουτάλι, είναι ένα ποτήρι, έτσι δεν είναι. Εγώ τώρα θες να σου πω την εμπειρία μου. Το πίνει ο φίλος μου, ό,τι μένει το πίνει ο φίλος μου, και προς το παρόν, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Το παλικάρι είναι 15 χρόνια μοναχός. Δεν έχει πάθει το παραμικρό. Μοναχός τι να πάθει. Παιδιά σκυλιά δεν έχει, εφορία δεν πληρώνει. Από τη θεία κοινωνία δεν έχει πάθει το παραμικρό. Και να ξέρεις ότι εφόσον πιστεύεις, όχι έτσι, οποιοδήποτε, δεν είναι δυνατόν να πάθει κάτι από το σώμα και το αίμα Κυρίου. Τώρα θα σου πω εγώ για το αίμα Κυρίου. Θα σου πω την εμπειρία μου και δώσ' μου εμένα λάθος. Δεν αμφιβάλλω για ό,τι λες. Εγώ τα δέχομαι όλα. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω την αντίθεση. Άκου. Εγώ 11 χρονών μας πήγα στο δημοτικό στον Άι Θαράπη. Εκδρομή, όχι, εκδρομή, εκκλησιασμό, πώς το λέγανε. Εκκλησιασμό, ρε, δεν το λέγανε. Κόκκινα, σε σένα μιλάω. Ας την κόμενα με το κίνητο. Λοιπόν. Και μπροστά μας ήταν η θιά μου η Ελισσό. Η οποία φορούσε μασέλα, η θεία Ελισσό. Και την ώρα που πήγε το κουτάλι, να πούμε, ο Πάτερ Παναγιώτη, θυμάμαι και τον Πάτερ Παναγιώτη, άνοιξε το στόμα η θεία Ελισσό και κουνιόταν η μασέλα και την πέταξε, να πούμε. Με τη μασέλα να πούμε και τη θεία κοινωνία. Εγώ να μισεί κάθο σαν παιδάκι. Δεν είναι φυσιολογικό. Οπέ μου εμένα. Εγώ κοίταξε να. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν λες το σωστό. Για πάνε με τη θεία Ελισσό
Να έχει μια μασέλα σαν τη σήκωνε μέσα στην Μερκούρη που πήγε αφήνει. Φίλε, για να μην το πλατιάζουμε. Να πλατιάσουμε, ναι. Για να μην το πλατιάσουμε, απλά είναι. Πώς λέγονταν το νησί που στέλνανε όλους τους λεπρούς. Σπιλαρόγκα. Τη Σπιναλόγκα. Ναι. Λοιπόν, ο ιερέας ο οποίος αποφάσισε να πάει εκεί και να τους κοινωνεί, δεν κόλλησε τίποτα. Ποτέ. Οπότε, τι να συζητάμε εδώ. Καλά, πάρε εσύ τη μασέλα της Θείας Ελισσό και πάρε πια στη Θεία Κοινωνία μετά να είσαι επόμενος. Να έχει τη μασέλα Θεία Ελισσό και να είσαι από πίσω με το αντίδωρο και να σε δώσει. Βρε αφήστε με εσύ χωρέ, τρελάνετε με σημεριάτικα. Δεν αφήσβητώ τίποτα. Εσύ πας με τη μασέλα της Γραίας από πίσω μετά να πάρεις τη Θεία Κοινωνία. Το έχεις κάνει. Εσύ τις μπουκάλες άμα δεις κρασί με ό,τι να είναι πίνεις τις μπουκάλες. Αυτό που λέει κανόνισε για καφέ καμιά μέρα. Δεν ξέρω κατάλαβες ποιος είμαι, τέλος πάντων. Πες το να χαρώ. Ε? Πες το να χαρώ. Έλα να σε στείλω messenger, άντε γεια. Στείλε στο messenger, άντε καλά, δεν θες να φανερωθείς. Καλησπέρα. Την καλοβλέπω, βλέπω την Τάνια με την πιζάμα, ε. Το μάτι σου έπεσε απάνω, ε. Και εσύ μην τριγυρίζεις εδώ γύρω-γύρω, με το μαύρο το μαλλί το κάθετο. Τον δημιουργείς αισθήματα αυτόν, τον χριστιανό. Και μετά δεν θέλει να πάει κοινωνίζει, αλλά αυτός δεν συγχαίρεται. Εγώ άμα πάω, φκάλες. Πάνε κόκκινες στον κόσμο. Επόμενη καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ραπτόπουλε, συμφωνώ έτσι πως το τέτοια εμπειρία που είχες με το... Με τη Θεία Ελισσό, ναι. Με τη Θεία Ελισσό. Αλλά και εγώ χτες από το μεσημέρι και μετά είχα μια κακή εμπειρία. Τι έπαθες? Με τη μηχανή που ξυρίστηκε εκεί πέρα, εγώ... Σταμάτα, ρε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν και δεν έκανε και εσύ τώρα. Ε, ναι. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Μετά κουρεύτηκε άλλος. Γιατί? Δεν μου λες? Άμα πάει ένας... Κάτσε, περίμενε. Άμα πάει ένας και βρωμάει σβερκιά του στον κουρέα και τον κουρέψει ο κουρέας και πάρει με το ίδιο με τη σβερκιά του αλουνού και σε κουρέψει και εσένα. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Εγώ τα πάω εκεί, πλένομαι μετά την προπόνηση, αρώματα, φοράω κολόνια βρούτ. Βέβαια. Δηλαδή τώρα γίνεται αυτό συνέχεια. Μια φορά το μήνα πάω εκεί. Και ο επόμενος το βλέπει, το χαιρετάει μετά. Βέβαια, φωτογραφίες βγαίνουν. Μη γελάς με τη μάντρα, γιατί κοροϊδεύεις. Τι να κάνω, έχω τετατερώνει και βγαίνουν τρίχες και τις ξυρίζω για να είμαι μοντέρνο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα στη μέρα, όχι αυτά που βγάλανε τα άλλα τα ψεύδια. Τι να βγάλουν. Καλά είσαι. Άντε, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι να έχεις. Καλησπέρα. Κόκκινε, εντάξει, κόμμα, σου απάντησε στο Messenger. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο κινητά, το ένα κομμενικό, το άλλο τη δουλειά, το τρίτο εκεί, μια χαρά. Τα κινητά του μεταξύ κοσίτσου πιο πολύ από τα μάξι. Καμπανιακό λέει, εκεί να δει ξύλο. Ποιος καμπανιακός? Γιατί το μάθω του καμπανιακού. Εμένα θα μου πεις. Λέω φίλος. Με μια χρονιά πατέρα μου προποντίζει το καμπανιακό και πες με στην Πενταλόφ. Δόξα Πενταλόφ καμπανιακός. Είχε ένα λάκκο εκεί. Έχεις δει τους 300 του Λεωνίδα. Τι να σου λέω τώρα. Εραστεχνικό. Εθνική εραστεχνική. Σύνδο καμπανιακό έχεις δει. Εθνική εραστεχνική. Τι να δεις ρε γατάκι. Να πεις το φίλο το γνήσιο νάμα της κοινωνίας πρέπει να είναι 15 αλκοολικούς βαθμούς. Γιατί σκοτώνει όλα τα μικρόβια. Ασχέτως που έχει γίνει για λόγους εμπορικούς 10 βαθμούς. Μάλιστα. Ο φίλος είναι ειδικός στα αλκοολούχα από αυτά. Στα αλκοολούχα από αυτά, ε. Να. Πιο ειδικός είναι από σένα, δηλαδή. Πολύ. Μεγαλύτερος ρουφατράβας είναι από σένα, δηλαδή. Ήταν από τους καλύτερους πολιτές του Γαρδίκη. Σου φτάνει. Πρέπει να το δοκίμαζε. Λες να μην ξέρει. Λες να μην ξέρει. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην ξέρει. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Οι 10 πολιτές του Καρδίκη του βάζει κάτω. Σαν το κολχικό δεν έχει ω έδρα στη Θεσσαλονίκη. Άστα, άστα. Κολχικό Νικηβόλου, το έχω δει το έργο. Σικιά Χαλκιδική. Α, εκεί να δείτε λέει. Εκεί να δείτε. Τέξας. Για πείτε και άλλα μέρη. Για πείτε και άλλα μέρη να θυμηθούμε τα η παλιά. Κολομβία τη Χαλκιδική, Σικιά. Πλάκα κάνεις. Καλησπέρα. Έλα, βίλε. Ναι. Με κλαδιά δέντρο να μα τυπάνε τώρα. Έλα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, τι κάνει. Καλά, ρε φίλε, τι να κάνω. Και 28. Δεν πάμε διάλειμμα να ακούσω 15 λεπτά διαφημίσεις και μετά να τα πούμε. Όχι, όχι, ρε, σε μασελάκια, πες τα τώρα. Ναι, τώρα. Βλέπεις το δάσος του Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά μπροστά από τη μύτη σου δεν βλέπεις, ρε Κωστά. Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι. Έχεις γίνει γυρολόγος των Μασέρ, αγόρι μου, και δεν έχεις βγάλει άκρη. Μετά τα 50, τι περιμένεις, ρε φίλε. Εγώ τι περιμένω, εσύ αγόρι μου έκανες αμαρτία, αλλά θα βρεθούμε αργά γρήγορα. Άκου να δεις, εδώ τριγύρω, οι καλές οικογένειες
τα παιδιά τους που είναι αριστούχα, που μπορούσαν να γίνουν μεγάλοι επιστήμονες, τα στέλνουν στην αστυνομία. Γιατί? Για σίγουρα λεφτά. Κύριε, αυτό το... δηλαδή, εσύ ξέρεις κάποια καλή οικογένεια που έχει χρήματα να κάνει το παιδί της αστυνομικού? Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Γιατί τη λέτε τη λέξη καλή οικογένεια που έχει χρήματα? Άκου το ρατσιστή, άκου το φασιστόμετρο. Καλή οικογένεια που έχει χρήματα. Αυτό το λέγανε οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Αν ήταν καμιά καλή μύθη ή αντίθετα, πάρτινα ή πάρτονα είναι από καλή οικογένεια. Τώρα αν έδινε ο μπαμπά στη μάνα ή αν τραβούσαν χουρχούρες και τα λοιπά. Αλλά ήταν καλή οικογένεια. Αγία ελληνική οικογένεια, πάρτινα είναι από καλή οικογένεια. Έχει λεφτά. Είναι του δικηγόρου η κόρη, του δικηγόρου ο γιος και τα λοιπά. Αυτά ακούγαμε. Αυτά λέει ο Μπέζο σωστά. Πού να το φιλήσω τον Μπέζο? Τώρα θα έρθει να παίξει απάνω το βρω. Πού να παίζω τώρα το φιλήσω? Πολύ ωραία τα λέει. Πολύ ωραία τα λέει. Συγχαρητήρια. Πάρ' τον κορίτσι μου, είναι από καλή οικογένεια. Δεν τον αγαπάω, ρε μαμά. Θα τον αγαπήσεις, θα τον αγαπήσεις με τον καιρό. Ακριβώς. Να τους κι άλλους. Κρυαβρύση λέει. Κρυαβρύση. Άλλη κανίβαλη. Γιατρός. Ποιος? Ο Πανιώτης. Ήταν και γιατρός η Κρυαβρύση στον Παράζα. Με τον Μιχαλίτσο προπονητή του σκορεμένο. Και πώς γλίτωνε. Κερδίζαν. Και πώς γλίτωνε το ξύλο. Πήγαινε πίσω από τους χειροδύναμους. Γιατρός ήταν. Μοίραζε κάρτες στις κυρίες και από εκεί τότε. Τι σε νοιάζει ρε Ζηλιάρη. Τι είπα, μάρκετινγκ κάνει. Τι απεριμένει τον άλλο, τον κάνει μάρκετινγκ. Πάμε ρε Ζηλιάρη. Από την Κρυαβρύση είναι ο γιατρός. Από την Κρυαβρύση είναι ο γιατρός. Και πέρα ξέρεις τι γίνεται. Ξέρω. Μισή γιατρή και μισή φυλακή. Τι ειδικότητα έχετε, σου λέει, παθολόγος. Χειρουργός γενικός. Τέταρτο κέλιο. Παθολόγος εξειδικευμένος στην. Διαβητολογία. Διαβητολογία. Να μας δει τα ζάχαρα τώρα το βάλω, μας κάνει check-up, να ξέρεις. Θα χάσεις. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Τι θα γρήγορα. Το κοντέρ, το νούμερο. Δεν μπορεί να το αφήσει. Είναι χαμένο από εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. 3-10-3 εντάργια είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόλπο να μην περιμένει. Καλησπέρα. Θα στείλω χαιρετίσματα σε μια φίλη μου. Στείλε. Ένα τηλέφωνο δεν μας κάνει να πούμε κανένα φρέντο να πούμε. Κανονίσεις ένα Σαββατοκύριακο να βρεθούμε κυρία Πατουλίδου να πούμε. Σε χάσαμε. Τρέχει. Τρέχει. Ξέρω ότι τρέχει. Και τρέχει περισσότερο από όσο έτρεχε. Είναι μεγάλη παίκτρια στο κομμάτι της περιφέρειας. Αστραπίδα Δροποτάμου λέει. Εκεί να δεις λέει ξύλο. Εντάξει. Όλοι μπορείς να Δροποτάμου, ακόμα χειρότερα. Σεβαστιανά Πέλαζα. Πάντε να δεις τώρα. Βέβαια. Το ινόπνευμα αλκοόλ περιέχει μέσα, σκοτώνει όλα τα μικρόβια, απλά και επιστημονικά. Μαρτυριά αρίεση. Εγώ, κρύβε ρε λόγια. Εγώ φίλε συχαίνομαι. Συχαινόμουν, γιατί τώρα δεν πάω πια. Θα πάω στον κόσμο. Εορδάνη Κοζάνη, εκεί να δείτε εξίδου. Εορδάνη. Εορδαϊκό, συγγνώμη. Ποια Εορδάνη, ρε. Εορδαϊκό Κοζάνη. Δεν είναι Εορδάνη τον ποταμό, Εορδαϊκό Κοζάνη. Ναι. Εορδαϊκό Ηρακλής το Λεμαίδα, έχει πάει να δει ξύλο. Πήγα εγώ δεκαετία 90 με τον Αντωνίου να κατασκοπεύσουμε τον Ηρακλή των Λεμαίδας. Για χάρη των Τρικάλων. Σαν το ξύλο στο Σοχό πουθενά. Άλλα διαμάντια εκεί. Άλλη παραβατική. Ακρινή Κοζάνη. Κρεμασμένη από του ταινιόδρομου τη ΔΕΗ μα. Καλά. Έχει πράγμα. Οδυσσέας Κορδελιού Ελευθεριακό. Άλλη κανίβαλη εκεί. Ξέρεις τι γινότανε. Τι Πέλας. Πρόμαχος, ο ήλιος δίνει στις 3 το μεσημέρι εκεί. Άκου να δεις τώρα, είπαμε τόσο, από τι πιαστήκατε τώρα. Τρομερό. Φίλτε κι άλλα. Σαν το ξύλο στο Σοχό πουθενά, αλληστράτη σερών. Όχι, λυσιστράτη, ναι. Άλλη κανίβαλη. Καρνίβαλη, δεν είναι κανίβαλη. Λοιπόν, άλλος, εδώ. Λυσιστράτη, ναι. Όχι λυσιστράτη, αλληστράτη, τις μπερδεύω αυτές τις δύο. Καλά, εσείς. Αγκαθιά η Μαθίας. Ναού Αγκαθιά, έχει δει. Εκεί να δει τι γίνεται. Φτάνει, ρε. Φτάνει, θα. Χρυσαυγή Τρόα προβάλλοντα στη δεκαετία του 90. Ναι. Πετάξαν συμμετόχοντα στον πάγκο τη Τρόα και έπει από λαμπαρίνα. Ξυλοκοπήθηκε ολόκληρη η ομάδα. Εγώ έπαιζα σε ένα μάτ που δίνανε όλη η ομάδα το διαιτητή τη αντιπάλου. Παύλο Μελά Μιχαλιώνα. Είχαμε πιάσει εμεί το διαιτητή, η Μιχαλιώνα, ο καουμπόι. Ακού. Πε τον Παύλο Μελά, ξέρω το γήπεδο. Τέτοιο ξύλο δεν έχω δει. Μετά μια εβδομάδα τον είδε το διαιτητή στην Τσιμισκή με μια γκόμενα. Μαύρο, κατάμαυρο. Έκανε σολάρι. Λέει αυτή γιατί τα έχει λέει με Αφρικανό. Λέω δεν είναι Αφρικανό. Το τουμπανιάσα, λέω στη Σταυρούπολη. Καλησπέρα, Ράπ και Γρηγόρη. Επό Θεσσαλονίκη ήταν κολέγιο.
Δέλτα Εθνική να πας. Άργος οριστικό, αμύντεος, φιλότας, Πολυκάρπη. Σε έναν αγώνα να κοστεί μετά το κυνήγι της ομάδας έναν ποδοσφαιριστή, τον έφερε πίσω ο Βοσκός. Ωραίο θέμα με πολλές ιστορίες. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι μόνο που σε συγχαίρω για τα ήθη και τα έθιμα που έχεις. Και μακάρι να μεγαλώσει έτσι και το παιδί σου. Με αυτά τα χριστιανικά. Τα χριστιανικά ήθη, βέβαια. Με αυτά τα χριστιανικά τα ήθη. Να το πάρει το παιδάκι στον παπά να το κοινωνάει. Στον παπά, ναι, στον παπά να το κοινωνήσει, ναι. Στον παπά να το κοινωνήσει. Στον παπά, πού να το πάρει. Εγώ να πάρει το σώμα και το έργο. Αν θέλει ο Παπαδάκη. Αν δεν ξέρετε. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η κοινωνία. Μετά τα 50 δεν ισχύουν αυτά που λες. Στα 30 σου τι έλεγες. Άσε τώρα τα 50 και τα 60 που έχει στάσει η Θεία Κοινωνία. Τώρα που γέρασε να πούμε. Γρηγόρη, ναι. Έλα. Έχεις ξομολογηθεί ποτέ? Εννοείται. Α, μπράβο. Χωρίς κοινωνία δεν γίνεται, χωρίς εξομολόγηση. Ποιος σου είπε ότι η εξομολόγηση θα σου επιτρέψει να κοινωνήσει κιόλας? Ναι, θα περάσει κράστε στο πάτερ και θα ανάλογα τι του πει ο κόκκινος, ανάλογα. Άμα στο γιατρό... μετά πάνε και κοινωνάνε. Ακούω. Και να σου πω και κάτι, Κωστή, την κοινωνία δεν... Αυτό που κάνει παρέα τελευταίο ο Γρηγόρης, δεν το σώνει... Στον γιατρό και στον παπά δεν συγχαίνονται. Και αυτό, συμφωνώ. Δεν μου λες, από πότε εσύ είσαι μετά χριστιανικά σαρχάς, από ποια πότε ηλικία και μετά? Μια ζωή προημινόπαυσης ή μετά, για να μάθουμε. Μια ζωή ήμουνα με τα χριστιανικά σαρχάς. Με κατοικητικό και με εκκλησία. Άσχετα από τη δουλειά που έκανα. Για να τελειώσω όμως από τη δουλειά, πήγα στον εξομολόγο, με έβαλε κανόνες, έφυγε αμαρτία αυτό από μέσα μου. Κάνα φτωχό, κάτσε, περίμενε. Μη φωνάζει, μη φωνάζει, μη φωνάζει. Σου είπα. Κανένα φτωχό αγόρι. Κάνανε τα κορίτσια. Που δεν είχε λεφτά να πληρώσει, τον έβαζε μέσα. Ποιο να? Κάνα φτωχό αγόρι που δεν είχε λεφτά στο μαγαζί, τον έβαζε μέσα. Φτωχό αγόρι. Μάλιστα. Όχι, τι είναι, φτωχοκομείο είναι αυτό. Όχι, βέβαια. Τα χριστιανικά σα. Βέβαια. Φύγε, φύγε. Φύγε, δεν σε πιστεύω. Σε πιάσει η Λουκά στο στόμα τη, θα σε κάνει σκόνη να πούμε. Τολμά και μιλά. Καλησπέρα. Μόλι φτιάχνει τα 50 η γυναίκα, τον ήρθε στην θρησκεία για αυτήν. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Μάλιστα. Ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, τι μιλάτε, ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, φίλε. Χρήστο από Λονδίνο. Γεια σου, ρε Χριστάρα, λέγε. Εγώ μια καλησπέρα πρέπει να πω. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω σε ποιον να την πω και στους δύο. Σε σένα, Κωστή, που βάζετε αυτά τα βιντεάκια τα μαγνητικοποιημένα σε εκπομπές την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί λόγω διαφορά ώρα και με τη δουλειά από εδώ πέρα δεν προλαβαίνω ποτέ στο live. Ναι. Οπότε ακούω την εκπομπή καθοδόν για δουλειά και έπειτα πάλι πίσω. Μα ακούτε? Ναι. Πολύ καθαρά. Αυτό πήγα από μια καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σα ακούω πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί, ναι, καλά λέει. Σε μια κατασκευαστική, πολιτικό μηχανικό. Μπράβο, μπράβο. Πόσα χρόνια είσαι εκεί? Μια δεκαετία. 6 χρόνια, 6, μικρός είναι, μικρός. Ικανοποιημένος οικονομικά? Εσύ τι λες, να είναι ανικανοποιητός? Είμαι πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ. Γιατί και εκεί θα σου πει το παλικάρι, δεν υπάρχει αξιοκρατία πολλές φορές σε πολλές δουλειές. Μια χαρά είναι. Η πολιτική, μηχανική και η αρχιτέκτονος που παίρνουν συνήθως κοστάκι μου στην Αγγλία και στη Γερμανία προτιμούνται οι Ισπανοί. Αλλά το παλικάρι ξέρει, τι να σου πω τώρα. Είναι έτσι, αδερφέ, ή όχι? Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω. Αλλά τι να... Γιατί προτιμούνται οι Ισπανοί? Γιατί θέλουν οι Έλληνες να εξάγουν γιατρούς και οι Ισπανοί πολιτικούς, μηχανικούς και ανθρώπους για τον καταστατικό τομέα. Άρα η πολιτική μηχανική στην Ελλάδα. Το παλικάρι αυτό. Όχι, το παλικάρι αυτό. Πάλεψε πάρα πολύ. Άλλο λέμε, ρε Κοκκινέ. Άρα λέμε ότι η πολιτική μηχανική. Και εκεί υπάρχουν παθογένειες, σου λέω. Άλλο σε λένε. Αν θα πει ένα Ισπανός και το παλικάρι μας ακούει, ο Ισπανός έχει αμέσως πλεονέκτημα. Χωρίς να μιλήσουν. Ισχύει, ισχύει. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ισχύει αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Ισχύει.
εμάς ας πούμε μας περνάνε και από... μας έχουν κάνει και πολλά qualification και πολλά έξτρα πράγματα τα οποία πρέπει να προηγούνται. Για ποιο λόγο να προηγούνται, για πες μου, για φίλε. Γιατί το θεωρούν... Τον άλλον θέλω ρε να μιλήσει, σταμάτα. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσει. Για πες μου ρε φίλε το λόγο. Για ποιο λόγο. Είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης, το τι. Είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Οι Ισπανοί έχουν εδώ πέρασει, έχουν, να σου το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά, στα 10 site, στα 10 οικονομικά site, οι οικονομές που σηκώνονται εδώ, η πολιτική μηχανική και η designer, αυτή που συνδυάζουν με τα πάντα, είναι οι Ισπανοί. Ρε φίλε, άμα το ρωτήσει, αυτό με εκνευρίζει τώρα και δεν του κάνω τον έξυπνο. Άμα το ρωτήσει, ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο που κατασκευάζεται εδώ και χρόνια και που θα τελειώσει του χρόνου, θα συγκεντρώνει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο, δεν ξέρει. Πρέπει να ξέρω δηλαδή. Φυσικά. Ποιο είναι? Η εκκλησία στη Βαρκελόνη. Ποιος πληρώνει εκεί? Τι να σε πω ρε. Πες μου να μάθω. Εδώ πληρώνει. Τώρα που δεν έχει τελειώσει και πάει κόσμος και κόσμος εισιτήριο. Ποιος πληρώνει? Οι Ισπανοί πληρώνουν. Η εκκλησία της Ισπανίας. Για να οικονομήσει ένας τεράστιος ναός. Μάλιστα. Εδώ και 100 χρόνια κατασκευάζει. Άρα είναι καλό μαγαζί. Αφού πάνε πριν γίνει. Ωραίος. Και στην Αγγλία δεν υπάρχουν εκκλησίες. Η αγγλικανική εκκλησία έχει πεθάνει. Είναι πιο πολιτισμένη από εμάς αφού δεν έχουν εκκλησίες. Πού προσέρχονται δηλαδή άγγλοι. Μπορείς αυτό να σημαίνει γρήγορα και γνωστή ότι δεν έχουν γίνει και εδώ πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και με το κόστος ζωής και με τα ενίκια και με πολλά άλλα. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι εδώ και το θέμα είναι καλά. Σημασία έχει ότι βρήκε στον δρόμο σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σημασία ότι άλλος ένας έβγε και θα ζει στα γεράματα αν έρθει. Αυτό σημαίνει. Αυτό ακριβώς. Αυτό κατάλαβα. Τι ομάδα είσαι φίλε? Είμαι Βάζελος. Οκ, okay, να είσαι γερός. Είμαι αντίπαση γιατί είναι από Βέρεια καταγωγή. Βέρεια, ε. Αλλά είναι Βάζελος. Να είσαι καλά. Εντάξει, να σε καλά. Δεν έκανε αμαρτία, ρε φίλο. Παναθηναϊκός. Καλά. Πολιτικός μηχανικός στην Αγγλία. Αν θες να πάω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Γιατί γελάς ρε κόκκινη. Είσαι αλήτης. Εγώ είμαι αλήτης. Ο άλλος είναι πολιτικός μηχανικός. Εγώ δεν είμαι καθόλου αλήτης. Γι' αυτό που είπες. Καλησπέρα, κύριε. Δηλαδή αυτό επιβίωσε. Αυτό μου φωνάζει να πάρει τον πλακώσω. Γιατί τον πλακώσω. Θα πάρε! Στα μαλλιά. Μην μιλάω τώρα! Αυτοί μαλώνουν για τις ομάδες τους. Γι' αυτό. Για μαλώσω εγώ για τις ομάδες τους. Οι ομάδες τους είτε πάνε καλά. Μα χαλάνε την ακροματικότητα. Κόκκινη, μην φωνάζει. Το αυτοί μου χαλάς. Μαλώνει ο Βλαχόπουλος με τον Κλαδά, μαλώνει ο Βλαχόπουλος με τον Καστάνη για τις ομάδες. Εντάξει. Ναι. Πάω εγώ να μαλώσω 50 για τις ομάδες του. Έλα ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το Βαδί Πατσόκ. Καλώς. Κωστή. Μάλιστα. Μπορείς να μου πεις ο Κολατράβος από πού είναι? Από την Ισπανία. Ισπανός. Καλά λέει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης δεν σε ρώτησε εσένα. Μπορείς να μου πεις πόσα λεφτά πήρα αμοιβή? Μαγκιά του. Δεν ξέρω πόσα ακριβώς. Αλλά ξέρω εγώ το έργο που έκανε 18 χρόνια κράτησε. Λάθος κάνεις, Ούτσενα. Τι αμοιβή παίρνει, ρε. Ο Καλατράβας, ό,τι χρήματα ήταν να πάρει. Καλατράβας, ρε. Καλατράβα λέγεται, ρε. Ο Καλατράβας είσαι εσύ, ρε. Εσύ είσαι ο Καζατράβα. Ο Καλατράβας. Όλα τα λεφτά, ναι, τα χάρισε για να γίνει το Μουσείο της Ακροπόλεως. Α, δεν το ξέρω αυτό, εντάξει. Το θέμα όλη είναι την αμοιβή του. Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Και τι φταίει ο Καλατράβα? Εγώ φταίω, εγώ το έφτιασα. Εδώ τους άφησε βιβλία για το πώς θα το συντηρήσουν. Άλλο αυτό. Εδώ, άλλο... εδώ έγινε χωρίς να έχει αδειοδοτηθεί. Το 2016 αδειοδοτήθηκε. Τι συζητάμε τώρα? Θα μπορούσαμε να πεθάνουμε μέσα εκεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και οι άλλοι μετρούσαν την ταλάντωση που έχει το γήπεδο. Που πρέπει να έχει ταλάντωση για να μην πέσει από συντονισμό. Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, Κωστή. Αφού το αφού δεν το κρεμίσα το 1983 είπα οξύδες εκεί το τελικό ή το εκεί το γήπεδο, δεν πέσει ποτέ. Δεν ήταν πολύ τότε. 12.000. 75.000 κόσμος ήταν εκεί. 12.000 παοξίδες. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ήταν οι παοξίδες. Εγώ ξέρω τι ήμουν από κάτω και τραβούσα κάτι κοτρόνια από πάνω, κάτι καρέκλες. Γιατί το 2-0 από την ΑΕΚ. Δικαιολογημένα βέβαια οι άνθρωποι. Είχαν δίκιο. Δεν είχαν δίκιο. Είπα εγώ δεν είχαν. Έλα φίλε, ναι. Ραστόπουλε. Ναι. Τι Πέμπτη θα γίνουν τα παιχνίδια, ε? Της Ευρώπης. Της Ευρώπης θα γίνουν. Ναι. Βεβαίως. Και το άλλο Σαββατοκύριακο της Ελλάδος. Θα γίνουν. Και τα Χριστούγεννα θα γίνουν.
και τα πότε θα γίνει. Και τα Χριστούγεννα θα γίνουν τα υπόλοιπα. Πότε θα γίνει. Η κλήρωση για την Ευρώπη. Ποια κλήρωση για την Ευρώπη. Το Μάρτιο θα ξαναπέζει. Δράση. Έχει πιο ουζομαγία. Φύγε ρε φίλε, επόμενη γραμμή. Έχει πιο ουζομαγία αυτό. Βρε ουζομαγία ήδη. Καλησπέρα. Έβγαλε την πιτζάμα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε. Πάλι. Πάμε, κοιλιά κάνουμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Εγώ μιλάω. Κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε. Πού είσαι, Ελενάρα μου, γλυκιά μου, πού είσαι. Τι γίνεται, τι κάνετε, κύριε Ραυτόπουλε. Έχω ένα θαυμαστή από την Καβάλα, τον κύριο Δοξάκη. Ο οποίο θα πούμε, λέει, θέλω να μου δώσει το τηλέφωνο τη κυρία Λουκά. Λέω, δεν μπορώ να δώσω τηλέφωνο τη κυρία Λουκά. Δεν δίνεται, λέω, το τηλέφωνο τη κυρία Δοξάκη. Λέω, δεν γίνεται. Είμαι, λέει, θαυμαστή τη. Θέλω πολύ να τη μιλήσω κτλ. Λέω, αν δεν πάρω άδεια από την κυρία Λουκά, κύριε Δοξάκη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Συνεχίστε, πείτε μα τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Για πείτε μα. Ποιο Ερντογάν, εδώ λέει ότι η κοινωνία κολλάει τον κόσμο, κυρία μου. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπε. Όχι, πάω, συγχαίρομαι να φάω, γι' αυτό. Φωνάζω έξω οι Τούρκοι από την Ελλάδα, έξω Ερντογάν. Καταλάβατε. Ναι, αλλά όλο έκανε υπόκριση ο κύριο Γεραπετρίτη. Ντροπή του Γεραπετρίτη, ντροπή του. Είναι Τούρκο προδότη, είναι τουρκόφιλο. Όχι, όχι, μην τα λέτε αυτά. Δεν τα λέτε αυτά. Είναι υπουργό μα, τι θεσμικό. Θεσμικά, κυρία Λουκά, όχι, ανακαλέστε, σας παρακαλώ. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε, όχι, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ τέτοιες κουβέντες στο ραδιόφωνο μας. Αν δεν κάνω λάθος, μια μεγάλη εταιρεία έκλεισε καλές δουλειές στην Τουρκία. Ναι, παιδί μου, γιατί να μαλώσουμε με τους Τούρκους. Άκουσε, λέω. Ναι. Καλά έκανε. Οι εταιρείες δεν έχουν χρώματα, δεν έχουν πατρίδες, δεν έχουν θρησκείες. Εγώ με τις εταιρείες είμαι προοδευτικός. Είμαι πολύ απάνω σε αυτά τα θέματα. Είμαι με τις εταιρείες. Είμαι με τον πολιτισμό, είμαι με την επιστήμη, είμαι με το εμπόριο, είμαι με την εξέλιξη. Δεν μπορώ να είμαι με τις θρησκείες εγώ. Είμαι άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό. Είμαι κλειστό μυαλός. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, κύριε. Εγώ ακούγομαι. Μάλιστα, και έχετε και ωραία φωνή ραδιοφωνική από ό,τι ακούω. Να σε καλά, έκανα παλιά εκπομπές. Μα σε έπιασα αμέσως. Σε κομμουνιστικό σταθμό μας. Α, πολύ καλά. Πάντως, σε κομμουνιστικό σταθμό λεφτά να πάρεις αποκλείεται. Όχι, τίποτα, για την ψυχή της μάνας μου. Κομμουνιστές δεν πληρώνουν, είναι οι χειρότεροι εργοδότες. Εντάξει, πάμε. Άμα πες εργοδότη κομμουνιστή, κάηκες. Είσαι γυναίκα. Καλύτερα σε γυναίκα παρά σε κομμουνιστή αφεντικό. Μη γελάς. Κανένας δεν πληρώνει σωστά. Μη γελάς καθόλου. Τσιγκουναράδες είναι. Εντάξει, έχω καμία σχέση με κομμουνισμούς. Με τέτοια ένας φίλος μου έκανε, με λέει, έλα και σε ωραία φωνή, πήγα. Και μας λέγανε, δεν θα πείτε για αστυνομικούς, δεν θα πείτε για το ένα, δεν θα πείτε για το άλλο. Ρε παιδιά, λέω. Τι είναι αυτά, λέω. Εντάξει, υπάρχει μια γραμμή. Ναι, ισχύει. Έχουμε ψηφοφόρους, λέει, παντού, λέει, και αστυνομικούς και αριστερά. Εντάξει, και εντάξει, το μάρκετινγκ. Μην κατηγορείς τίποτα. Το μάρκετινγκ πάνω απ' όλα. Ισχύει. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση γρήγορη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα θεωρητικά φέτος. Όχι θεωρητικά και πρακτικά. Όχι. Πάει κανονικά. Είναι δύο βαθμούς από την κορυφή, νομίζω. Τρία. Και μπάλα παίζει και. Και άμα δεν παίζει πάρα το τραβάνει οι διαιτητές, πάρω κανένα μπέναλτι, κανένα μπέναλτι. Μια χαρά είναι. Σωστότατος. Πώς γίνεται να είναι τέταρτο στα εισιτήρια μεσόωρο? Έχει 10.000 μεσόωρο, το είδα χθες και από αυτά πλάκα. Τέταρτο στα εισιτήρια είναι. Καλά, δεν έχει το λαό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Αυτοί λένε ότι έχουμε μεγαλύτερο λαό. Βράζει, τι λένε αυτοί. Εγώ τι σου λέω. Τέταρτο. Στην Ελλάδα είναι τέταρτο λαό σε πληθυσμό. Ναι, μου έκανε πολύ τύπωση γιατί είδα χθες. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος Πανέκος, τέταρτος ο ΠΑΟΚ, 10.000 μεσόωρο. Η τέταρτη δύναμη οπαδικά στην Ελλάδα είναι από τις πρώτες δυνάμεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το λαό του. Ο ΠΑΟΚ το ξεπέρασε το λαό του σαν εταιρεία, σαν ομάδα. Κατάλαβες. Έκανε. Η ομάδα πέρασε το λαό. Η ομάδα πήγε πρώτη. Η ΠΑΟΚΣΙΔΕ δεν είναι πρώτη σε αριθμό. Η ομάδα πήγε πρώτη. Πήγε δεύτερη. Πήρε κύπελα. Δεν έγιναν περισσότερο από τους ΑΕΚΣΙΔΕ. Του Παναθηναϊκούς και του Ολυμπιακούς σε ποσότητα. Έκανε όμως λαό ο ΠΑΟΚ με τα πρωταθλήματα. Και αυτή τη φορά έκανε πρωταθλήματα από την ομάδα του, όχι από το λαό του. Εντάξει. Έκανε λαό από την ομάδα του, από τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που πήρε, όχι από το λαό του. Συνέχισε. Παλιότερα είχε κάνει, ξέρεις, από που είχε κάνει οπαδούς. Από την κλάψα, από την αδικία. Το προϊόν. Ωραία το πουλάει. Ο καθένας πουλάει αυτό που πουλάει αυτό που μπορεί. Ναι. Εννοείται. Δηλαδή, συγγνώμη. Ένας οπαδός του Ηρακλή, ένας οπαδός του Άρη, θα το ψήσει το παιδί με τι θέμα να γίνει
Ο Παδός ο Παδός ότι παίρνει τίτλους. Κλάμα δεν έχει. Όχι, εντάξει. Κάτι και εγώ εξής είμαι, αλλά δεν έγινα για τα πρωταθλήματα εξής. Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω, προκειμένου να προσελητήσεις σε εισαγωγικά ένα παιδί και να το κάνεις οπαδό. Η γοητεία του λαού του ΠΑΟΚ δεκαετία του 70 ήταν ότι δεν έκανε λαό και το 80 από τους τίτλους, από τον κόσμο έκανε λαό. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Τώρα η ομάδα κάνει οπαδούς, όχι ο κόσμος. Αυτή είναι η ιστορία. Τι είναι η διαφορά. Λέω εγώ. Όχι, συμφωνώ, δεν έχει άδεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε παιδιά, μην κρατάω τη γραμμή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, πάρουμε ένα φίλο ακόμα, Γρηγόρη. Τι πάρε εδώ, έχει μεταφραστικό. Τι σε νοιάζει. Το πρωί ένα σε νοιάζει, όλο σε νοιάζει, βλέπω. Εγώ μπροστά σου, δεν τα έχω κρυφά. Ο άλλο πάει κρυφά. Εγώ δεν πάω κρυφά. Εσύ πα κρυφά. Ούτε άλλο πάω κρυφά. Πώ? Αυτά τα λε εσύ. Πάτε κρυφά. Τι πα κρυφά. Εγώ ό,τι θέλω κάνω. Δολοπλόκο είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Οπότε μην κρατάει. Ακού κουφαλίτσα. Εσύ πα κρυφά. Τίποτα. Εγώ μπροστά. Μη. Γιατί μου την είπε, λέει. Γιατί έβγαλε την πιτζάμα. Και τον λέω καπατένιο, συγγνώμη. Πού να ξέρω ότι θα κατεβεί τώρα. Ποιο είπε ότι έβγαλε την πιτζάμα όμω. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ενδιαφέρει ποιο νερό φτιάνεψε. Εσύ. Εγώ για ποιο λόγο. Εσύ. Ναι, κανένα λόγο. Πάμε στον τελευταίο κύριο, μάλιστα. Ωστέ, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Ο Νίκος είμαι από τη Χαλάστρα. Γεια σου, ρε φίλε Καμπανιάκη. Θέλω να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Πότε μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου. Τι δουλειά, ρε φίλε. Ό,τι θέλει, ρε, θα κάνει. Κάτι προσωπικό είναι. Πρέπει να κάνουμε μια δουλειά. Άμα δεν μιλήσει μαζί μου, δεν γίνεται. Λοιπόν. Με άλλο τρόπο να βρεθώ με τον Κωστή. Messenger. Αν δεν μιλήσει μαζί μου, δεν γίνεται. Σταμάτα. Instagram Messenger. Στο spam. Στο spam ή στο Instagram. Spam, ρε. Το spam είναι αυτά που πάνε κατά λάθος. Σου στέλνω τώρα. Σου στέλνω τώρα. Πού έχω μπλέξει. Κατάλαβε. Στο spam κατά λάθος πάνε. Στο spam κατά λάθος πάνε. Και εγώ κάποτε χαϊβάνε. Και όλες οι γυναίκες με στέλνουν μήνυματα στο spam. Άρα κατά λάθος έρχονται. Αυτές ξέρουν τι κάνουν. Α, ξέρουν τι κάνουν. Για να είσαι καλυμμένος από την παντόφλα. Α, έτσι. Γελάς. Τι να κάνω να κλαίω. Τι. Καλή φωτογραφία. Α, εσύ τα έστειλες αυτά. Καλή φωτογραφία. Ναι, μ' άρεσε. Στην τιμή όμως δεν την ανεβάσω. Μα δεν την έχω. Και εμένα δεν μου τη στείλανε. Έχω και με τη Μαρτίνο Ολμπράιτ, με όλη βγήκα από το γραφείο. Δεν την έχω. Με την Ολμπράιτ. Ναι. Σε καταφύγει μου, γιατί. Σαν και εσένα, εχθρός. Ξέρεις τι αγούρι θα ραγώ πολύ. Κοιτάξτε, σου τσι λέει. Ο Θεούρα μικρός. Φοβερή. Δεν ήταν κακή. Μια χαρά ήταν. Το κοντό το μαλλί. Είχε το κοντό το μαλλί. Ξέρεις τα γούστα μου, ε. Πάρα κουτσοπόλεψε πες. Υπάρχει κάτι πιο... Όχι, υπάρχει πιο, κάτι πιο φετίχ. Αλλά πού να τα πιάσει αυτός. Να είναι θεά η άλλη και να έχει ξυρισμένο το κεφάλι. Ακόμα καλύτερα. Γεια σας. Πού να ξέρει το γατάκι με τις θείες κοινωνίες τώρα. Δεν ξέρει. Του κάνω μάθημα τώρα έξω ιδιαίτερο. Λοιπόν, καλή συνέχεια στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού μας.